καλησπέρα σας, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Δήμαρχε της Μονεβάσιας, κυρία Δήμαρχε της Νότιας Κοινωνίας και πρόεδρε της Αναξαρκής, αγαπητοί προσκεκλημένοι, που κάνετε τον κόπο και είστε απόψε μαζί μας συνεργάτες σε αυτή τη διαδρομή. Δίνουμε σήμερα την τέταρτη ενότητα αυτού του αντιπολικού με το οποίο παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του προγράμματος στην Ανατολική Πελοπόννησο. Να πω λίγο για το χαρακτήρα της συνάντησης, επειδή είναι αρκετοί αυτοί που θα κάνουν παρέμβαση και ο χρόνος δεν είναι τόσο πολύς, δεν είναι η μερίδα. Οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας θα κάνουν σύντομες παρεμβάσεις και μετά από αυτές θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία συζήτηση. Είναι μαζί μας ο κ. Παπάς Ευάγγελος, βιολόγος, διευθυντής εταιρείας ΙΚΟΜΕ, την οποία έχουμε συνεργαστεί σε διάφορα έργα του τοπικού προγράμματος, κυρίως που να κάνει με το περιβάλλον και διάφορα δημοσιογραφικά. Ο κ. Τσιπίδης Γιώργος με θέμα το κρασί και επίδραση στο ανθρωποφυσικό περιβάλλον της Μονεβάσιας. Ο κ. Ρουβάς Γιώργος, τεχνικός μας σύμβουλος σε ένα έργο πολιτισμού που μας είχε αναθέσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, που αναδείχθηκε με διαγωνιστική διαδικασία με θέμα διαχείριση πολιτιστικών έργων. Ο κ. Αναστασόπουλος Στάθης, πρόεδρος του Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού Πελοπόννησος, πρώην Δήμαρχος Μεσίνης, για μια περίπτωση που αφορά δράση ανάπτυξη πολιτιστική κληρονομιά στην αρχαία Μεσίνη. Ο κ. Γεωργιακόπουλος Λάζαρος, αρχιτέκτονας, με θέμα πολιτιστικές και τουριστικές διαδρομές στον Πάρολμα. Αυτή είναι η ομάδα των ανθρώπων που θα κάνουν παρεμβάσεις. Και πριν μπούμε εκεί, καταρχήν να καλέσω στον Προεδρείο, όπως λέει το πρόγραμμα, την κυρία Τζανετέα Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας και τον κύριο Τριχίλη, Δήμαρχο Μονεβασιάς. Πριν πω τρεις κουβέντες για το τοπικό πρόγραμμα Leader, να δώσω τον λόγο στον πρόεδρο της εταιρείας, στον Δήμαρχο της Κοινωνίας, τον κύριο Τσίκα, να κάνει ένα χαιρετισμό. Δεν έχουμε μικρόφωνο γιατί η ακουστική του χώρου είναι τέτοια που δεν χρειάζεται μικρόφωνο. Λοιπόν, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και θέλω ειλικρινά που βρίσκομαι στη Μονεβάσια, σαν την εκπληκτική μεσογειακή γωνιά που την αγαπάς, την αγαπάει ο επισκέπτης από την πρώτη φορά που θα βρεθεί. Και είμαι ευτυχής γιατί πρώτον στη Μονεβάσια έχω δουλέψει όταν ήμουν εργαζόμενος πριν από 2-3 χρόνια. Σαν μηχανικός του Leader και έχουμε γυρίσει τις περισσότερες περιοχές αυτού του Δήμου, που είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφες, αλλά και γιατί η Μονεβάσια έχει μια ενέργεια, έχει μια εκπληκτική βιόσφαιρα που σε αγγίζει. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα και με αυτή την αφορμή να πω και μια ιδέα Μαρίνο, μια και το Leader αυτή είναι η δουλειά του Leader, και αυτή είναι η δουλειά της δικτύωσης. Πρέπει να βασιστούμε στη δικτύωση. Το είδαμε πολύ πρόσφατα σε ένα δίκτυο που συμμετείχαμε και εμείς και ο Δήμος Μονεβάσιας και πάρα πολλοί άλλοι Δήμοι, στο δίκτυο των ελληνικών εκπληκτικών γεύσεων. Είδαμε ότι στέφτηκε από απόλυτη επιτυχία. Θα ήθελα μέσω του προγράμματος Leader αλλά και μέσω της δικτύωσης να σκεφτούμε ένα δίκτυο ατμοσφαιρικών πόλεων που να είναι τον Άκλιο, η Μονεβάσια και το Λεωνίδιο. Αφορμή αυτές τις τρεις πόλεις μπορούμε να το υλοποιήσουμε και νομίζω ότι θα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ όμορφες δράσεις και ενέργειες. Λοιπόν, χαιρετίζω τη σημερινή συνάντηση. Νομίζω ότι όπως θα δούμε και συνέχεια, το Leader είναι ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα που βοηθάει τις αγροτικές περιοχές και αναμένουμε τη συνέχεια του ακόμα πιο δυναμικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω μικρόφωνο. Ο λόγος στον Δήμαρχο Μονεβάσιας και οικοδεσπότη της βραδιάς με την έννοια της φιλοξενίας εδώ στη Μονεβάσια. Ο Δήμος Μονεβάσιας είναι μεγάλος μέτοχος στην εταιρεία. Έχει το 30%, 32% που μαζί με το Δήμο Νότιας Κοινωνίας συγκροτούν ένα πακέτο μετοχών 60% και ουσιαστικά έχουν το κουμάντο στην εταιρεία την έννοια της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης. Η κυρία Τζανετέα επίσης, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Πελοποννήσου, βασικός εταίρος της Περιφέρειας σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία σαν εταιρεία. Υλοποιήσαμε πολλά έργα μαζί με την Περιφέρεια. Λοιπόν, κυρία Τριχίδη και κυρία Τζανετέα, έχετε τον λόγο.
καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που βρισκόμαστε για την φορά στην όμορφη Πολυμεσιά, που είναι πραγματικά ένας τόπος, τόπος προορισμού που συνεχώς αναπτύσσεται. Και χαίρομαι γιατί σήμερα εδώ ολοκληρώνεται αυτό το τριήμερο της παρουσίασης του προγράμματος και των αποτελεσμάτων που έχουν να κάνουν με την περίοδο στην οποία κλείνει, με τα έργα τα οποία εντάχθηκαν, παρατηρώντας και το 127 έργα, τον σχεδιασμό εδώ που μοιάζει με κλαδί δέντρου, σταθμός του κάθε έργο, αλλά και μια ας πούμε διακλάδωση όπως αυτή φαίνεται, σκεφτόμουν ότι μέσα από το πρόγραμμα αυτό, μέσα από την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, έχουν ολοκληρωθεί δράσεις που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη και που αφορούν και τον πολιτισμό και τον τουρισμό και τη μεταποίηση μέσα από συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες δράσεις. Όπως σας είπε και ο κύριος Βερέτσιος, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Πάρνουνα όλα αυτά τα χρόνια και ο στόχος είναι μέσα από αυτή την παρουσίαση η οποία γίνεται όσο έχουν γίνει μέχρι τώρα να προγραμματίσουμε τις επόμενες δράσεις. Να προγραμματίσουμε τα έργα τα οποία θέλουμε να ενταχθούν και να προωθήσουμε ούτως ώστε να ενισχυθεί η τοπική οικονομία που είναι και στόχος όλων μας. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας πω ότι εμείς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Είναι σημαντικό ότι στη λήξη ενός προγράμματος μπορούμε να το αξιολογήσουμε, να μπορούμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα. Εδώ βλέπουμε ότι πραγματικά έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Έχουν απολυθεί περίπου 15 εκατομμύρια που είναι στο πρόγραμμα και έχουν αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Με δεδομένο ότι θα συνεργαστούμε πολλές φορές, θα μιλήσουμε και θα αποφασίσουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, θέλω να δηλώσω ότι είμαστε παρόντες εδώ, κοντά, δίπλα σας, ούτως ώστε η επόμενη περίοδος να έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι περιμένουμε το επόμενο leader. Φοβάμαι
κάνει είναι απλώς άειλες δράσεις, θα πετάξουν πολλές αγρότες στον αέρα και δεν θα προσγειωθεί τίποτα στη γη στο τέλος. Παρ' όλα αυτά παραμένω αισιόδοξο. Επειδή έχουμε εδώ και τον κύριο Κατσούπη, ο οποίος είναι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και όπως πολλές φορές το λέω, ότι είναι από τους καλύτερους υπαλλήλους που έχουμε συνεργαστεί. Και δυστυχώς αποτελεί εξαίρεση. Διότι όλα αυτά τα έργα, εκτός από τον καλό σχεδιασμό και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, θα πρέπει να τρέξουν και γρήγορα. Διότι οι περιορισμοί, οι χρονικοί είναι πολύ στενοί και προβληματιστήκαμε ειδικά με τα τελευταία έργα. Και ακόμα προβληματιζόμαστε. Είναι ένα καθεστώ στο οποίο κ. Κατσούπη και κ. Περέτσο, και φυσικά πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα μέχρι που μπορούμε να πάμε σε πληρωμές κτλ. Γιατί είναι κάποια έργα που είμαστε στο όριο, για να μην βρεθούμε προεκπλήξεως και αναγκαστούμε να τα τελειώσουμε ειρήνη από ίδιους πόλους, διότι όπως καταλαβαίνετε, στις σημερινές εποχές η ίδια πόλη είναι πολύ μικρή. Λοιπόν, κάνοντας, να σας ευχηθώ καλή παραμονή και να ξαναβρεθούμε στη Μονεδάσια, ας πούμε σε καλύτερες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο και την κυρία Τελεφελιάρχη και προφανώς και τον κύριο Πρόεδρο της εταιρείας. Συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια και με τον κύριο Τριχίλη και με την κυρία Τζανατέα από διαφορετικές θέσεις και ρόλους, αλλά πάντα η συνεργασία αυτή, κατά την άποψή μου, είναι και υποδομητική και αποδοτική και έχουν καλλιεργηθεί οι απαραίτητες σχέσεις εμπιστοσύνης για να βοηθήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν θα σας κουράσω εγώ με θεωρητικά καθόλου για πολύ δεδομένου της περασμένης ώρας. Θα πω λίγα στοιχεία, πιο πολύ ποσοτικά. Το πρόγραμμά μας ξεκίνησε με μια δημόσια δαπάνη 6 εκατομμύρια ευρώ και ολοκληρώνεται με μια δημόσια δαπάνη 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν διπλασιάσαμε τα χρήματα που αρχικά πήραμε από το Υπουργείο μέσα από διεθνή διαγωνισμό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί αν δει κάποιος τη διαδρομή αυτών των επιπλέον χρηματοδοτήσεων, ήταν και το 12 και το 13 και το 14 και το 15. Άρα ανεξαρτήτως των κυβερνήσεων που άλλαξαν πάρα πολλές κυβερνήσεις στην Ελλάδα αυτά τα 5 χρόνια της κρίσης, τα αποτελέσματα του προγράμματος, τα προσωπικά αποτελέσματα, η καλή συνεργασία με το Υπουργείο, η οργάνωση καλή της εταιρείας, έδωσε στην περιοχή διπλάσιους πόρους από αυτούς που θα μπορούσαμε να κλείσουμε το πρόγραμμά μας. Μέσα στην πιο δύσκολη περίοδο, το πρόγραμμά μας πήγε σχετικά καλά, αρκετά καλά θα λέγαμε, και ένα στοιχείο που βοήθησε σε αυτό ήταν ο διαρκής ανασχεδιασμός και πολλές προκηρύξεις που κάναμε. Δηλαδή, δώσαμε την ευκαιρία πολλές φορές, 5 προκηρύξεις έβγαλε το πρόγραμμά μας, άρα δώσαμε τη δυνατότητα διαρκώς να ανανεώνουμε τις επενδύσεις όταν διαπιστώναμε στασιμότητα μη υλοποίηση που θα οδηγούσε σε απώλεια πόρων. Αυτό λοιπόν βοήθησε πολύ, διότι πέρα από τα πραγματικά νούμερα, έδωσε και στην τοπική οικονομία μια αίσθηση ότι όποτε θέλω πάω στο παρόν να βάλω μια αίτηση για να υλοποιήσω ένα πρόγραμμα. Σύντομο γεγονός ότι δεν υπήρξε μεγάλος ανταγωνισμός λόγω της κρίσης, θα μπορούσε κάποιος να πει αυτή τη φορά ότι όποιος ήταν έτοιμος να κάνει μια επένδυση, ερχόταν και εξασφάλιζε το 50% για την υλοποίηση. Ταυτόχρονα, βέβαια, πρέπει να το πούμε ξανά, το έχουμε πει πολλές φορές, ο τρόπος που είναι οργανωμένο το Leader και με το κεντρικό Υπουργείο διαφέρει παρασάγκες από κάθε άλλο χρηματοδοτημένο πρόγραμμα. Ο μέσος χρόνος πληρωμής των αναπτυξιακών νόμων είναι 8 μήνες. Και στην περιφέρεια προμονή σου είναι και αρκετά καλά, γιατί είναι πολύ καλή υπηρεσία η Διεύθυνση Ανάπτυξης που τρέχει τον αναπτυξιακό νόμο με 2 εκατομμύρια. Ο μέσος χρόνος πληρωμής των προγραμμάτων ΟΠΑΧ είναι ένας χρόνος. Ο μέσος χρόνος πληρωμής από το Λίντερ είναι μια εβδομάδα. Δηλαδή από την ώρα που ο επενδυτής φέρει τα χαρτιά του στην εταιρεία, είναι εντάξει και έρθουν τα στελέχη της εταιρείας και κάνουν την αυτοψία, σε μια εβδομάδα παίρνει τα χρήματά του. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία και προφανώς γίνονται όλοι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν για να είναι όλα εντάξει, διότι δεν είναι το θέμα να εκταμιεύσεις, το θέμα είναι να είναι σωστά και να μην χρειαστεί να τα επιστρέψεις. Λοιπόν, δεύτερο στοιχείο που θα μπορούσα να αναφέρω, έχει μια αξία, είναι ότι ο συνολικός αριθμός ενταγμένων έργων είναι 127 μέσα στο σύνολο αυτών των 5 προκηρύξεων, δημόσια και ιδιωτικά.
και δεδομένων των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν το 2015, γιατί όπως ξέρετε σε όλες τις προγραμματικές περιόδους, η τελευταία χρονιά είναι το πικ που λέμε. Δηλαδή, ό,τι έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, συνήθως στην Ελλάδα το κάνουμε το τελευταίο εξάμηνο. Τώρα χρειάστηκε ό,τι είχαμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια να το κάνουμε το τελευταίο δίμηνο. Και θα γίνω συγκεκριμένος για το λόγο αυτό. Λοιπόν, οι πληρωμές μας, δηλαδή τα χρήματα που έφυγαν από εμάς για να πάνε σε θετικούς δικαιούχους, την 5η-3η Δεκεμβρίου ήταν 3,5 εκατομμύρια ευρώ, το σύνολο των εκταμιεύσεων. Την 5η-10η Δεκεμβρίου θα είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη χθες πληρώθηκαν 500.000 ευρώ σε επενδυτές και έπεται νέα πληρωμή, έχουμε άλλα 500.000 στο γραφείο που τα δουλεύουμε. Και εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του 2016 θα έχουμε άλλα 4 εκατομμύρια ευρώ. Διασώζουμε σχεδόν το σύνολο της δημόσιας δαπάνης σε μια περίοδο που το πρόγραμμα σε επίπεδο χώρας σχεδόν έχει καταρρεύσει. Δεν λέω ότι παντού, για μια σειρά λόγους και παράγοντες. Έπαιξε πάρα πολύ ρόλο σε αυτό μια σοφή χρόνια του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι όσες επενδύσεις πετύχουν το 20% φέτος σαν πληρωμές, θα μπορούν να θεωρηθούν συνεχιζόμενες επενδύσεις για το 2016. Αυτό που συζητάμε τώρα μαζί του είναι αρκεί τη πιστοποίηση το 2016 και τις πληρωμές να μην τις αναλάβει ο Υπουργείος. Γιατί οι μέσοι χρόνοι που ανέφερα πάλι θα επανέλθουν. Και θα έχουμε τους επενδυτές που τους πιέσαμε για καλό να βρεθούμε έκθετοι απέναντί τους. Είναι τελείως διαφορετικοί χρόνοι, οι οποίοι οφείλονται σε ενγενείς αδυναμίες του συστήματος και δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Λοιπόν, εμάς δεν μας πειράζει αν αυτά τα λεφτά αφαιρεθούν για το επόμενο πρόγραμμα, με την έννοια ότι το 2016 θα έχουμε ρευστότητα. Για να αφαιρεθούν από την αρχική σύμβαση του επόμενου προγράμματός μας, με βάση αυτά που ανέφερα πριν, ότι ξεκινήσαμε 6 και φτάσαμε στα 12, εμάς δεν μας ανησυχεί καθόλου. Γιατί στην πορεία θα αναπληρώσουμε αυτά που θα χαθούν από αυτά που υποτίθεται πληρώνονται. Αυτό όμως τώρα, χωρίς να κουράμε τα γέλια μας, είναι ένα θέμα εμπειρίας. 15 χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά, να μπορούμε να διαβλέψουμε τι θα γίνει. Να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει η διοίκηση στην τελευταία στιγμή, αλλά και πώς θα λειτουργήσουν οι επενδυτές. Σκεφτείτε ότι σε 5 χρόνια πληρώσαμε 3,5 εκατομμύρια και σε 1,5 μήνα έχουμε πληρώσει άλλα 2 εκατομμύρια. Τι ακριβώς γίνεται, είναι και λίγο νοοτροπία παιδιά. Λοιπόν, το 70% ήταν άντρες επενδυτές, το 30% ήταν γυναίκες, πιάσαμε αυτούς τους στόχους. Κάτω από 40 ετών ήταν το 27%, πιάσαμε και το στόχο αυτό για τους νέους. Τα δημόσια έργα ήταν 30 τα οποία με είδα πλέον στην πύρο Δημόπο Νεβάσιας. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να πω είναι ότι το 50% των, το 50% των πόρων πήγε στην μεταποίηση. Είναι το δεύτερο στοιχείο ότι πήγε σχετικά καλά το πρόγραμμά μας. Δηλαδή, από το ξεκίνημα του προγράμματος, η στρατηγική μας ήταν να ενισχυθούν οι μεταποιητικές μονάδες και μάλιστα αυτές που έχουν μια εξωστρεφή δραστηριότητα, δηλαδή ασχολούνται με εξαγωγές. Έτσι, γυροκομεία, υλοποιία, μονάδες τυποποίησης βρώσιμων ελιών, πιπευτικών και ούτω καθεξής, δέσμευσαν και απορρόφησαν τα 3 εκατομμύρια ευρώ από το σύνολο της δημοσίας δαπάνης που ανέφερα και σαν αριθμός επίσης ήταν το 50% των έργων. Αυτό ήταν και από την αρχή μια στρατηγική προγράμματος, διότι διαπιστώσαμε το θέμα του αγροτουρισμού παρουσιάζει μια κάμψη λόγω κρίσης. Δύο επενδύσεις που είχαμε, δηλαδή αγροτουριστικές, βλέπαμε ότι δεν προχωράνε για μια διετία και είπαμε ότι δεν θα ξαναβάλουμε στις επόμενες προκηρύξεις τέτοιες επενδύσεις μεγάλες που δεν φαίνεται να τελειώνουν. Δεν θα ήθελα να πω πολλά πράγματα περισσότερα για να είμαι συνεπής σε αυτό που είπα στην αρχή, να πω μόνο λίγο τι κάνουμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Για την επόμενη προγραμματική περίοδο, σύμφωνα με το επίσημο διάγραμμα του προγράμματος όπως έχει μέχρι σήμερα παρουσιαστεί επισήμως, τα χρήματα που έχει το Υπουργείο είναι πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ, γιατί δεν υπάρχουν Λίντερ και ΟΠΑΧ. Άρα, το πρώτο στοιχείο είναι ότι οι περιοχές ΟΠΑΧ, Σάρακας ας πούμε, προκειμένου θα είναι περιοχή Λίντερ, ο Καΐγετος, ο Μιστράς, δηλαδή όλες οι περιοχές ΟΠΑΧ θα είναι Καριές, όλες οι περιοχές ΟΠΑΧ θα είναι περιοχές Λίντερ. Αλλά διπλασιάζονται και οι πόροι. Ήταν 250 εκατομμύρια για το Λίντερ, τώρα γίνονται κοντά στα 450. Αυτά τα χρήματα του Γεωργικού Ταμείου. Το Υπουργείο λοιπόν θα κάνει πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα συγκροτήσει επιτροπές σε κάθε περιφέρεια με τη συμμετοχή του Υπουργείου, του Γεωργικού Ταμείου, του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Περιφέρειας
θα επιλεγούν οι ομάδες τοπικής δράσης και τα προγράμματα τα τοπικά, 3-4 προγράμματα ξέρω εγώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου, και στη συνέχεια θα προκηρύξει και η περιφέρεια τοπικές της δράσης που έχει για leader, που είναι κοντά στα 8,5-9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, τα οποία βέβαια τα 6 είναι στον τομέα του κοινωνικού ταμείου κατά πολέμιας φτώχειας και γενικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τα 2,5 είναι σε έργα υποδομών περιφερειακού ταμείου. Άρα, το σύνολο των χρημάτων που θα διαχειριστούν οι ομάδες τοπικής δράσης θα είναι αποτέλεσμα της χρηματοδότησης του Υπουργείου από το Γεωργικό και το Ταμείο Αγίας και της συμπληρωματικής χρηματοδότησης από τις περιφέρειες. Επίσης, αυτή την περίοδο δεν θα υπάρχει ξεχωριστό επιχειρησιακό Αγία, αλλά τα χρήματα της Αγίας θα αφριστούν στα χρήματα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Με λίγα λόγια, εμείς ως μια παράκτια περιοχή σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινάει από την Ερμιονίδα και θα τελειώνει στα σύνορα τα όρια του Λουγού Λακωνίας με τις περιφερειακές ενότητες με την Μεσσηνία. Μιλάμε για μια περιοχή 144.000 κατοίκων, περίπου 9.500 τετραγωνικών χιλιόμετρων, που συμπεριλαμβάνει όλη την παράκτια ζώνη της Ανατολικής Πελοποννήσου. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα αυτό, σε επίπεδο έκτασης, σε επίπεδο πληθυσμού. Η στελέχωση που έχει η εταιρεία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει την ικανότητα να το φέρει σε πέρας αλλά και να το διεκδικήσει. Και θεωρούμε ότι αν τα πράγματα πάνε καλά, η πόλη θα είναι πολλαπλάσια της αρχικής μας έγκλησης. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα 10 εκατομμυρίων, εγώ εκτιμώ θα φτάσουμε ένα πρόγραμμα 30 εκατομμυρίων, αν έχουμε κανονικές συνθήκες. Θεωρώ επίσης ότι το πληθυσμιακό κριτήριο πρέπει να είναι ένα βασικό κριτήριο για τα λεφτά. Όχι για τη σειρά που θα έρθει το πρόγραμμα, δεν μας ενδιαφέρει να έρθει ποσοστό, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει χρονιά. Μας ενδιαφέρει πόσα χρήματα θα πάρουμε, όπου εκεί το πληθυσμιακό πρέπει να παίξει ένα βασικό ρόλο για το ποιος είναι ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός. Αυτά θα ήθελα να πω με τις στοιχεία συνολικά μια δική μου παρέμβαση και η καινούργια πρόταση που ετοιμάζουμε πρέπει να έχει και μια στρατηγική. Η στρατηγική του τρίτου προγράμματος ήταν υποανάπτυξη νοτιοανατολικής Πελοποννήσου. Και με λίγα λόγια έλεγε ότι τα έργα, οι επενδύσεις που θέλουμε στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα ταιριάζουν σε ένα ίδιο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης και μέσα σε λόγους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς κλπ. Μην τα λέμε. Η επόμενη στρατηγική έλεγε από την υποανάπτυξη στην καινοτομία, αυτή έμεινε στη μέση γιατί ήρθε ενδιάμεσα οικονομική κρίση. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε ένα πρόγραμμα καινοτομία σε αυτήν την περίοδο. Κάναμε ένα πρόγραμμα απορρόφησης πόρων και στήριξης του μεταποιητικού τομέα στην Ανατολική Πελοπόννησο. Τώρα η στρατηγική που βάζουμε στο τραπέζι, σαν διαβούλευση, είναι από θέματα βιόσφαιρας και ζώνες καινοτομίας. Τα αποθέματα βιόσφαιρας, με δύο λόγια, είναι περιοχές που διεθνώς έχουν ένα μπραντ, είναι μια σήμανση της ουσίας, ένα μπραντ διεθνές, χωρίς να βάζει πλέον περιορισμούς προστασίας, γιατί ήδη η περιοχή έχει ένα μεγάλο προστατευτικό πλαίσιο, περιοχές Natura, ιστορικός τόπος, το Λεωνίδιο, χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος, το Κάστρο, ο Μιστράς, δηλαδή δεν πάσχει η περιοχή από θεσμικό πλαίσιο προστασίας. Η έννοια του αποθέματος βιοσφαιρισμού που θα πει και ο κ. Παπάς στη συνέχεια, ουσιαστικά τι είναι να τεκμηριώσουμε προς την UNESCO για να πάρουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό, ότι εμείς το θέλουμε αυτό. Δηλαδή έχουμε μια σύμβαλα τοπικής διακυβέρνησης τέτοια, που είναι κτήμα δικό μας αυτό το πράγμα, αλλά αφού το θέλουμε μπορούμε να το έχουμε. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά είναι ένα περίγραμμα που δίνει ένα ακόμα μπραντ και κάτω από εκεί θα χτίσουμε τις δράσεις μας, που λίγο πολύ θα είναι παρόμοιες με τις δράσεις που υλοποιούμε αυτά τα χρόνια από τα προγράμματα. Αυτό ήθελα να πω και νομίζω ότι το Προεδρείο θα αναλάβει τον ρόλο του. Σαν στρατηγική, όχι. Σαν περιεχόμενο θα είναι όλα. Πώς θα μπορούμε να το πούμε. Συζήτηση κάνουμε, δεν έχουμε αποφασίσει. Είναι κουβέντα. Και δεύτερον, εκτός από αυτό που είπε στο πληθυσμιακό, το δεύτερο που πρέπει να παίξει και είναι πολύ βασικό στους δικούς μας δήμους είναι η έκταση. Δηλαδή είναι ένα θέμα αυτό το οποίο απασχολεί τους δήμους γενικότερα. Οι δήμοι δικοί μας είναι εντελώς διαφορετικοί από τους αστικούς δήμους. Οπότε θα πρέπει να λέω άλλο. Διαφορετικά κριτήρια, ακόμα και όταν πάμε να μοιράσουμε στους δικούς μας πόρους. Άρα όλα αυτά πρέπει να ακούν διάφορα. Όχι,
αυτό είναι το εργαστήριο, δεν κουβέντα η ζωντανή ενδιάμεσα, αφού να δώσω μετά τον λόγο σε όλους. Το Βουλευτικό Δήμαρχος είναι σημαντικό, εγώ είπα, το πληθυσμιακό, σαν επιχείρημα για τους πόρους που θέλουμε από πάνω. Δηλαδή τώρα που θα φτιαχτεί το θεσμικό πλαίσιο, πρέπει ένα από τα κριτήρια να είναι το πληθυσμιακό. Προφανώς στη συνέχεια εσωτερικά, εμείς μέχρι τώρα ποτέ δεν είχαμε, ας πούμε, περιοχή της Μονεβάσιας, πράγμα και το 70% των πόρων των ιδιωτικών επενδύσεων, γιατί εμείς είχαμε μικρές περιοχές, ήμασταν κλεισμένοι από τα ΟΠΑΧ. Τώρα θεωρούμε ότι παντού θα ανοίξει το παιχνίδι για τα έργα, και τα ιδιωτικά και τα δημόσια, και είναι καθαρά θέμα πια ορίμανσης και ετοιμότητας. Υπήρξαν δήμοι που δικαιούτου, ας πούμε, εντός εισαγωγικών και δεν έφεραν καμία πρόταση, και υπήρξαν δήμοι που είχαν υπεράντηση. Έτσι, εμείς, ας πούμε, να το πω, έτσι χοντρικά τώρα, μεταξύ των Ευασίας και των Ιδίων, ήταν ισόρροπα δεδομένου ότι στο Ιδίων είχαν μια μικρή περιοχή. Και λέει ο Δήμαρχος, πήρα λίγα έργα και είχε δίκιο ο πρόεδρος. Τώρα ανοίγει η περιοχή. Δεν ήταν μόνο το Λεωνίδιο, τώρα είναι όλος ο Δήμος. Όμως, πέρα από αυτό που στο βάζω, οι δήμαρχοι που συνεργάζονται τόσα χρόνια, να είστε σίγουροι ότι κάτι αυτό θα είναι μόνο που θα το έχουμε λύσει πριν ξεκινήσουμε. Και νομίζω ότι η αποστολή συζήτηση στα ελληνικά, σε συνέχεια αυτά που είπε ο Μαρίνος, είναι μετά το Leader ή μετά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, τι είναι αυτό ή τι θα μπορούσε να είναι αυτό που όλα αυτά τα πράγματα που έγιναν εδώ και αρκετά χρόνια θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους και να δημιουργήσουν μια επόμενη δυναμική για την περιοχή. Ο τίτλος νομίζω είναι πάρα πολύ ενδεικτικός για αυτή την προοπτική που θα συζητήσουμε ή θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε. Είναι η συνεργασία για την περιφερειακή ανάπτυξη και την διεθνή αναγνώριση. Δύο επίπεδα, περιφέρεια και διεθνές επίπεδα. Το απόθεμα βιώσφαιρας πάνω να μισθώ. Να δούμε τι είναι αυτό το καινούριο. Αυτή η καινούρια ιδέα που ενδεχομένως έχει ενδιαφέρον. Στην περιοχή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές. Υπάρχουν, και τα ξέρετε καλύτερα, υπάρχει ένα σύνολο θεμάτων, ένα σύνολο, αν θέλετε, δυναμικών, τα οποία κανείς καλείται με κάποιο τρόπο να το παροδίσει. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό στην περιοχή, αν εξαιρέσει κάπως κανείς τη Μονεβάσια, είναι ότι έχει πάρα πολλές επιμέρους δυνατότητες, χωρίς όμως να έχει κάτι το οποίο να είναι κορυφαίο. Έχει δηλαδή μία δυναμική στο σύνολό της. Έχει μια πρωτογενή παραγωγή και μια εξαιρετική κουλτούρα στον διατροφικό τομέα που νομίζω ότι δεν είναι καλή. Έχει ένα εμπόριο, ιστορία, αλλά και πραγματικό. Έχει τα τοπικά προϊόντα σε διάφορα επίπεδα. Έχει ένα πολιτιστικό τοπίο εξαιρετικά ενδιαφέρον που και αυτό είναι ένα αντικείμενο συζήτηση. Έχει ένα πλούτο τη φύση που θα δούμε στη συνέχεια. Έχει μορφέ, διάφορε μορφέ κόλπε. Από γλώσσε μέχρι ό,τι άλλο γνωρίζετε, γνωρίζουμε. Έχει μια αρχιτεκτονική, έχει μια ιστορία μέσα από τη μετανάστευση. Όλα αυτά σε μια περιοχή που είναι ουσιαστικά η περιοχή για την οποία συζητάμε αυτό που είπαμε εξ αρχής, το απόθεμα γλώσσα. Το πράσινο εδώ πέρα, βάζω στα όρια του κίνδυνου για να μην ξεχάσει άλλα στοιχεία, είναι το περιφερειακό πάρκο. Ποια ήταν η περιοχή που ανάπτυξε, προωθείται για περιφερειακό πάρκο. Πάρνω να μου πω. Τα πράσινα είναι οι περιοχές Natura. Που τις περιοχές Natura μπορούμε επίσης να τις συζητήσουμε, είναι στοιχεία, είναι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί για τον πλούτο και το ενδιαφέρον σε σχέση με το φυσικό αποκλειστικά περιβάλλον. Ποιος είναι ο συνδυασμός που προσπαθούμε να δουλέψουμε, ποιος είναι ο συνδυασμός που αρχίζει και συζητείται, από το οποίο ξεκίνησε μάλλον η αρχική σκέψη και εξελίχθηκε το απόλυτο ιδιότητα, είναι η ιδέα για την Ελλάδα ότι οι περιοχές Natura ως τέτοιες, ως ένας κτηριοκτήσεις, ειδικά στην Ελλάδα, μπορούν να κατανοηθούν, μπορούν να ελληνευτούν και μπορούμε να διαχειριστούμε μόνο αν τις αντιληφθούμε μέσα από την σχέση που έχει ο άνθρωπος με τις περιοχές αυτές εκατονταετίες ή χιλιετίες τώρα.
οτιδήποτε αυτή τη στιγμή θεωρούμε ως προστατευτικό στοιχείο στις περιοχές Natura, είτε αυτά είναι η δομή πλάστης και η υπότοπη, είναι τα είδη που υπάρχουν, είναι αποτέλεσμα αυτής της σχέσης. Κατά συνέπεια, αυτό που αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για τα επόμενα χρόνια, είναι ότι οι περιοχές Natura και η έννοια του πολιτιστικού τοπίου στην Ελλάδα είναι δύο έννοιες οι οποίες συνυπάρχουν. Είναι έννοιες μέσα από τις οποίες, εκτός από τη διαχείριση της φύσης, μπορούμε πια να στηρίξουμε, να σχεδιάσουμε και να σκεφτούμε πάνω με τα πράγματα την έννοια του πολιτισμού και της ανάπτυξης. Αυτή είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Αυτές οι δύο διαφάνειες που από τώρα είναι εμβόλυμες διαφάνειες, επειδή το θέμα θα το παρουσίαζε η κυρία Ζήφου, σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά λόγω των διαπραγματεύσεων που είναι τα Υπουργεία μας, όλοι οι σύμβουλοι αδυνατούν να φύγουν από την Αθήνα από τον καιρό. Υπάρχει λοιπόν αυτό που αναγνωρίζουμε σαν μια προσπάθεια και στην στρατηγική για το φυσικό περιβάλλον που θα συζητήσουμε κάποια στιγμή, είναι ότι στην Ελλάδα η έννοια φύση, η έννοια πολιτισμός, η έννοια ανάπτυξη είναι έννοιες που θα πρέπει για το επόμενο διάστημα να συνδυαστούν και να δομήσουν, αν θέλετε, ένα πλαίσιο σχεδιασμού και στρατηγικού σχεδιασμού στην πραγματικότητα. Τα αποθέματα βιόσφαιρας. Τα αποθέματα βιόσφαιρας είναι ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών της UNESCO. Είναι μεγάλες προστατευόμενες περιοχές. Στην Ελλάδα είναι 120 περίπου στον κόσμο. Στην Ελλάδα είναι δύο. Για να έχουμε και ένα μέγεθο να δούμε σε ποιες αναφερόμαστε. Είναι ο Όλυμπος, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε γιατί, και είναι η Σαμαρία. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτό το πλέγμα των προστατευόμενων περιοχών, προσπαθούμε και να συζητήσουμε την περιοχή που υπάρχουν αναλύα. Τα προβλήματα βιόσφαιρας γίνονται αντιληπτά. Στην αρχή ήταν η αντίληψη που γίνεται από θέματα βιόσφαιρας είναι περιοχές στις οποίες προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον. Σήμερα πια είναι και απαιτήθηκε από όλες τις περιοχές να κάνουν τις αντίστοιχες προσαρμογές. Για παράδειγμα, όλοι μας που έκανε πριν από τις εβδομάδες. Σήμερα πια αυτό που ζητείται από τα αποθέματα βιόσφαιρας είναι να είναι περιοχές στις οποίες εκτός από τη φύση θα υπάρχουν ανθρώπινες δραστηριότητες, θα υπάρχουν και οικισμοί, θα υπάρχει δηλαδή αυτή η σχέση του ανθρώπου με τη φύση όπως θα αποτυπώνεται στον χρόνο, όπως αποτυπώνεται και στη διαχείριση. Έχουν τρεις βασικούς άξονες. Ο ένας άξονας είναι διατήρηση. Διατήρηση που αφορά και διαχείριση, διατήρηση και διαχείριση, που αφορά τη φύση, που αφορά τα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία μιας περιοχής. Ο δεύτερος άξονας είναι η ανάπτυξη. Είναι ότι αυτά τα στοιχεία δεν είναι στοιχεία ουσιακά, είναι τέτοια στοιχεία που υποστηρίζουν ουσιαστικά την ανάπτυξη μιας περιοχής και είναι στήριξη. Όλα αυτά χρειάζονται υποδομές, χρειάζονται μηχανισμούς ώστε να υποστηριχτούν για να γίνουν, αλλά στο να υποστηριχτούν και να λειτουργήσουν. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν προγράμματα, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν υποδομές, τα μουσεία και τα κέντρα πληροφόρηση που υπάρχουν αρκετά πια στην περιοχή και με πρωτοβουλία τη άμυσης που υπάρχουν. Και θα υπάρχουν οι μηχανισμοί που στην περιοχή υπάρχουν δύο βασικοί φορείς, εξαιρώ προφανώς τους φορείς της αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, που έτσι και αλλιώς υπάρχουν, είναι από τη μια πλευρά είναι ο φορέας διαχείρισης πάρουν να μισθούν ως θεσμικό όργανο διαχείρισης μιας προσπαθόμενης περιοχής και από την άλλη πλευρά είναι η αναπτυξιακή πάρνοδα ως ένας φορέας ο οποίος υποστηρίζει την συνεργασία και την ανάπτυξη στην περιοχή. Άρα και εδώ η περιοχή έχει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται. Είναι κάποια στοιχεία που δεν θα τα αναλύσω, απλώς τα έγραψα, τα ξέρετε μάλλον περισσότερο. Πολύ καλύτερα, τα ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Είναι τα στοιχεία της φύσης, είναι τα στοιχεία της παραγωγής, είναι τα στοιχεία του πολιτισμού που έχει η περιοχή, που ως άθροισμα, αν θέλετε, ως συνδυασμός όλων αυτών,
δημιουργεί στην πραγματικότητα τη μοναδικότητα της περιοχής και την ιδιαιτερότητα. Όσο αφορά την ανάπτυξη, θα μπορούσα να πούμε διάφορα στοιχεία που υπάρχουν. Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο Μαρίνος πριν, που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά είναι σε μια φάση εξελίξης, σε σχέση με το πρόγραμμα αλλίας και πια την παράκτια ζώνη που ενσωματώνεται με κάποιο τρόπο και στο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης, είναι ότι μετά από τα προγράμματα που έκανε το Υπουργείο Ενέργειας και Ανάπτυξης, ΥΠΕΔ, ουσιαστικά συζητείται η δημιουργία μιας μεγάλης θαλάσσιας περιοχής Natura, η οποία στην πραγματικότητα περιλαμβάνει όλη την νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Επεκτείνεται τέλεια. Θα τα πω. Επεκτείνεται δηλαδή ένα μικρό κομμάτι που πάω στα Κύθρα και τα Αντικύθρα και περιλαμβάνεται όλη η περιοχή μέχρι και τη Μονεμβάση. Ίσως και μέχρι το Λιονίδιο, αν θυμάμαι καλά. Τα κριτήρια ανάδειξη ενός αποθέματος ποιότητας, τα είπα και πριν, είναι αυτά που υπάρχουν στην περιοχή. Δεν χρειάζεται τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Αυτά που υπάρχουν, αν παρουσιαστούν, είναι υπέρα αρκετά, γιατί έχουν συζητηθεί ήδη και με τους εκπροσώπους του προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα στην Ελλάδα. Γίνονται προγράμματα, δεν θα τα αναλύσω, μπορώ να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Υπάρχουν έργα, γιατί υπάρχει μια συνέντευξη σχέση με εκεί. Υπάρχουν έργα και αν θέλετε η πρώτη προσέγγιση της ιδέας για απόθεμα βιόσφαιρας προήλθε από τη φάμπρικα πολιτισμού που εγκαινιάστηκε πριν από ένα μήνα στο Λιονίδιο, εκδοχέστατα, με ένα έργο το οποίο συντόνισε, υλοποίησε και κατάφερε να ψηθεί πάρα. Με το Δήμο. Επανέρχομαι. Αυτή είναι η περιοχή για την οποία συζητάμε. Είναι ένα θέμα το οποίο τι θα κάνει. Το είπε και ο Μαρίνος, θα ολοκληρώσουμε αυτό. Στην πραγματικότητα, οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι δεσμεύσεις, οι θεσμικές στην περιοχή υπάρχουν. Οι δυνατότητες στην περιοχή υπάρχουν. Οι άνθρωποι και το ενδιαφέρον υπάρχουν επίσης. Οι υποδομές υπάρχουν και συμπληρώνονται. Όλα αυτά τι κάνουν, ερχόμαστε να προσπαθούμε ουσιαστικά να τα ενοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε μία εικόνα, ένα όνομα, μία δυνατότητα στην περιοχή να παρουσιαστεί συγκροτημένα και να μπορέσει μέσα από αυτό να υποστηριχθεί πολύ περισσότερο το δυναμικό της ανάπτυξής της. Ελπίζω στην επόμενη πενταετία αυτό να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Προδιάγραμμα από εμάς ή από εσάς εξαρτάται. Η επόμενη υποβολή φακέλου και ο φάκελος όλα τα σκέφη του φάκελου είναι έτοιμα. Δεν έχω καταγραφεί, είναι έτοιμα. Η επόμενη υποβολή φακέλου και αξιολόγηση είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2016. Κάνα χρόνο κάνει αξιολόγηση, δεν είναι τόσο απλή. Και βλέπουμε. Ελπίζοντας κάποια στιγμή να τελειώσουμε αυτό. Ίσως να καταφέρουμε να φιλοξενήσουμε στην περιοχή και το συνέδριο, γιατί γίνεται αναδιετία το συνέδριο, το συνέδριο Άνθρωπος και Βιόσφαιρα, στο οποίο συμμετέχουν τα πάρκα της Ευρωπαϊκής Ενότητας, όπου η Ευρωπαϊκή Ενότητα της UNESCO περιλαμβάνει και τη Βόρεια Αμερική, για διάφορους λόγους της αοθείας του ΟΕΑ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να συμπληρώσω στο μισό λεπτό, ότι σας έχω μία εμπειρία από 40 περιοχές της χώρας, όλοι θα παρουσιάσουν έναν τίτλο στο πρόγραμμά τους, που θα είναι μία έκθεση ιδεών και θα θέλουν όλοι να χωρέσουν τα τοπικά προϊόντα, το φυσικό περιβάλλον και τους πολιτιστικούς πόρους της περιοχής τους. Άρα, εκτιμώ ότι στα 40-45 τοπικά προγράμματα που θα υποβληθούν, θα έχουμε ένα πρόγραμμα, το οποίο θα έχει ένα συγκεκριμένο, θα έχει ένα όνομα που θα έχει πίσω ένα περιεχόμενο. Δηλαδή θα λέμε ότι στον ένα χρόνο, περίπου δηλαδή όσο κάνει το Υπουργείο να μας εγκρίνει το τοπικό πρόγραμμα, θα έχουμε πάρει ένα μπραντ από την UNESCO για τα αποθέματα βιόσφαιρας της Ανατολικής Πελοποννήσου και το να φιλοξενήσουμε στην περιοχή πλέον
ένα διεθνές τέτοιο συνέδριο, νομίζω θα έχουμε αποσβέσει, γιατί αλλιώς έναν τίτλο ακόμα θα βάλουμε, το ανάπτυξη και καινοτομία, μια έκθεση ιδεών. Ενώ αυτό είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα. Είχαμε την ευκαιρία στα εγγένεια της φάμπρικας να έχουμε τον καθηγητή, τον κύριο Σκούλο, δεν ξέρω αν τον ανέφερε ο Βαγγελής, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO, δηλαδή είναι ο άνθρωπος που θα υιοθετήσει αυτή την πρόταση για την υποβάλλει στην UNESCO. Άρα δεν χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα, αντιλαμβανόμαστε όλοι περί ποιού ομιλούμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, παρακαλώ, κύριε Μαρία. Η σύνδεση στην επόμενη προγραμματική περίοδο του Leader με το απόθεμα της Βιώσφαιρας, του θεσμοθετημένου πλέον αποθέματος Βιώσφαιρας, ποια θα είναι? Εμείς θα έχουμε αυτό, θα είναι ο στρατηγικός μας στόχος και από εκεί πέρα, κάτω από αυτό το στρατηγικό στόχο, θα κρεμάσουμε όλες τις δράσεις που είναι επιλέξιμες με βάση το πρόγραμμα. Δηλαδή, παράδειγμα, ο φωτισμός του κάστρου που πραγματοποιήθηκε είναι μια δράση που συμβάλλει στο απόθεμα βιόσφαιρας, αφού το κάστρο είναι εμβληματικό στοιχείο για το απόθεμα βιόσφαιρας. Η φάμπρικα πολιτισμού, ας πούμε, η οποία φιλοξενεί το τσακώνικο χορό, ο οποίος έχει μπει ήδη στο διεθνή κατάλογο της UNESCO, είναι ένας χώρος που φιλοξενεί ένα θεσμοθετημένο χορό, που είναι ο τσακώνικος γιατί είναι σημαντικός, στην UNESCO. Άρα λοιπόν, δεν θα αλλάξει τίποτα στις δράσεις μας για να μιλάμε, γι' αυτό λέω. Όλα τα προγράμματα στην Ελλάδα θα έχουν διαφορετικούς τίτλους, στο τέλος θα κουμπωθούν κάτω από τις δράσεις του κανονισμού. Εμείς θα έχουμε ένα δυνατό επιχείρημα, δηλαδή, χωρίς να θέλουμε πώς να το πούμε, μυθική Πελοπόννησος. Τι είναι μυθική Πελοπόννησος? Είναι ένα πράγμα το οποίο λόγω των συντονισμένων ενεργειών και της προτεραιότητας που έβαλε η Περιφέρεια Πελοποννήσου και Περιφερειάρχης, ήδη περπατάει. Ταξιδεύεις στον εσωτερικό, είσαι στην Εντζίαν και βλέπεις μυθική Πελοπόννησο να παίζει 2 ώρες που πας και 2 που έρχεσαι. Βλέπεις τα περιοδικά μέσα στα αεροπλάνα που βρίσκεις μπροστά, μυθική Πελοπόννησο. Δεν άλλαξε τίποτα στην Πελοπόννησο. Εννοώ, δεν άλλαξε. Όχι, μισό λεπτό. Τα στοιχεία που συγκροτούν το προϊόν, αυτά είναι. Το μπραντ μπήκε πάνω και το οποίο περπατάει. Κάτι τέτοιο θα είναι λοιπόν το τοπικό μπραντ. Λοιπόν, το λόγο έχει δίκιο ο Δημάρχος. Σου πήρα και τη θέση τώρα πρόεδρε τη Δημαρχία. Και ο Τσιμπίδης στη συνέχεια είναι ο μέσα στο πρόγραμμα. Κυρία Σύφου δεν πρέπει να έχει έρθει και παπά έτσι. Δεν είχαμε καλέσει τη σύμβουλο του περιβάλλοντος, δεν μπόρεσε να είναι. Πρέπει να παραλάβετε το πρόεδρο σα πάντως. Επειδή ενοχλούσαμε, αλλά επειδή εσύ είσαι λίγο λιγότερο τραπεζικό μάθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Φακός είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, όταν καλώς ήρθατε και καλώς βρεθήκαμε. Με φώναξε πάλι ο φίλος μου εδώ, ο Μαρίνος, πάλι να ξαναμιλήσουμε για το κρασί. Λέω, πάλι τα ίδια θα πούμε. Τέλος πάντων, επειδή πιστεύω ότι οι περιόδους που διανύουμε είναι δύσκολες, ο λόγος πρέπει να είναι αισιόδοξος και λόγος προοπτικής. Θεωρώ σε σχέση με το θέμα και τον προβληματισμό που κατατέθηκε στον τομέα του κρασιού η περιοχή έχει μοναδικά στοιχεία να καταθέσει. Δηλαδή το φυσικό ποιοτικό απόθεμα της περιοχής στον τομέα του αφελού και του κρασιού είναι μοναδικό. Λοιπόν, έχω να σας καταθέσω έτσι για να σας κάνω κοινωνούς και να φτιάξω λίγο το κέφι μας κάποια καινούργια στοιχεία που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια. Σε σχέση με τις τοπικές μας ποικιλίες, η Κιδονίτσα, ας πούμε, πλέον, έχω να αναφέρω τούτο στο τελευταίο συνέδριο που έγινε στην Φλωριδία, το Master Wine, που η Τζάνις Ρόμπισον, η μεγαλύτερη μορφή στον χώρο του κρασιού στην Ευρώπη, προσωπικότητα, φανταστείτε ότι από τις συνδρομές στην ιστοσελίδα της έχει ένα έσοδο 5 εκατομμύρια στερλίνες, λίρες Αγγλίας. Παρουσίασε εκεί πέρα την παγκόσμια απελογραφία της, μαζί με τον Χωσέ Βιλαρμός, καθηγητή απελουργίας Ισπανός. Στο τέλος του συνεδρίου της ετέθη το εξής ερώτημα. Μήπως έχετε να μας πείτε, προτείνετε κάποιες ποικιλίες που για μας είναι άγνωστες και που μπορούν να κάνουν διεθνή καριέρα? Ναι, λέει, ξέρω, έχω να καταθέσω 2 ποικιλίες, μία από την Ελλάδα, από την περιοχή της Πελοπόννησος, η Κιδονίτσα, και μία ποικιλία ερυθρά από την Αρμενία. Θέλω να πω τούτο, ότι έχουμε μοναδικά στοιχεία τα οποία πλέον την χάνουν και αρχίζουν και αποκτάνε αναγνωρισιμότητα. Το ένα είναι η ιστορία, ο πολιτισμός μας, το παρόν μας, τα κρασιά μας και ταυτόχρονα
ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε είναι η διασύνδεσή μας η διεθνής. Δηλαδή ότι έχουμε ένα απόθεμα που μας συνδέει με άλλες περιοχές ιστορικές πάνω στο συγκεκριμένο προϊόν, στη συγκεκριμένη παραγωγή, στο συγκεκριμένο πολιτισμό που μπορεί να παράξει ένα προϊόν και που μπορούμε σε συνεργασία με τον Δήμο την Αναπτυξιακή να το αναπτύξουμε και να δώσουμε αυτή τη διεθνή διάσταση που μπορεί να έχουν κάποιοι τομείς της περιοχής μας. Και όπως είναι και έχει ενδιαφέρον το γνωρίσουμε, γι' αυτό είμαστε και σημείο αναφοράς τουριστικής προσέλευσης. Ένα άλλο στοιχείο που έχω να καταθέσω πάλι στο συγκεκριμένο τομέα, το πιστεύω και αυτό το ψάχνω με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, έχει σχέση με τους μικροοργανισμούς που υπάρχουν γύρω από το προϊόν, ας πούμε, όπως είναι η ζυμομύκητες. Θεωρώ ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον η καινούρια τάση, ας πούμε, για τα POP στο Διεθνές Γραφείο Ήμου και Αμπέλου, πάνω να θεσμοθετηθεί POP θα υφίσταται μόνο με γηγενείς ζύμες και ποικιλίες. Καταλαβαίνετε, σε ένα τέτοιο ιδηλιακό και ιδανικό περιβάλλον που ζούμε εμείς, σαν ανθρώποι, το αντίστοιχο πιστεύω ότι προσφέρεται για τους οργανισμούς να αναπτύξουν και να μας δώσουν το καλύτερο τους, τα καλύτερά τους στοιχεία. Όλα αυτά μαζί λοιπόν πιστεύω ότι είναι ένα απόθεμα μοναδικό, ένα απόθεμα που μπορεί να μας γεννάει αισιοδοξία, στοιχειωδώς, εάν υπάρξει ένα πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να υπάρξουν. Αυτά. Καλησπέρα και από μένα, καλώς ήρθατε. Μιλάμε για βιώσια, μιλάμε για πολύ ωραία πράγματα. Ο πολιτισμός είναι ένα σοβαρό κομμάτι σε όλη την υπόθεση. Τι είναι ο πολιτισμός, είναι μια μεγάλη κουβέντα και πόσο συνεισφέρει σε αυτό επίσης, αλλά είναι και αυτονόητο. Το κατά πόσο ο τοπικός πολιτισμός, η παράδοση και όλα αυτά που κουβαλάει η περιοχή μέσα της είναι σημαντικά ή όχι, είναι επίσης αυτονόητο, αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι να δούμε λίγο την περίπτωση, τουλάχιστον αυτά θέλω να σας πω, το τι κάνουμε εμείς με την αναπτυξιακή προσέγγιση, αν θέλετε, του πράγματος, για να δημιουργήσουμε, να αναδείξουμε αυτά που έχουμε, να τους δώσουμε καινούργια μορφή και να δημιουργήσουμε καινούργια πράγματα. Μέσω της αναπτυξιακής και των προγραμμάτων του LEADER που συζητάμε και άλλων προγραμμάτων, έγιναν κάποιες απόπειρες την τελευταία περίοδο να δημιουργηθούν καινούργιες δράσεις, οι οποίες φάνηκε ότι πήγαν καλά γενικά. Να δούμε μερικά έτσι ενδεικτικά πράγματα. Το πρώτο που κάναμε ήταν να φτιάξουμε στο Λιονίδιο, μιας και εκεί ήταν και η έδρα της εταιρείας και ξεκινήσαμε να κάνουμε πράγματα, είχαμε ένα σοβαρό. Είχαμε λοιπόν ένα σοβαρό θέμα, δηλαδή είχαμε την τσακώνικη παράδοση, την τσακώνικη μελιτζάνα και μία τάση να γίνουν πράγματα ωραία. Το περιβάλλον του Λιονιδίου φαντάζομαι το ξέρετε, το πόσο ενδιαφέρον, ατμοσφαιρικό, ιδηλιακό και πολλά άλλα πράγματα έχει. Αυτό που κάναμε ήταν ένα φεστιβάλ το οποίο γινόταν για 5 χρόνια, το οποίο ήταν γαστρονομικού ύφους, δηλαδή γύρω από την τσακώνικη μελιτζάνα, να το εξελίξουμε σε μια μορφή πολυεθνική, πολύχρωμη, με πολλές εκδηλώσεις, με διαφορετική θεματική κάθε χρόνο, με προσπάθεια για διαφοροποίηση από οτιδήποτε κυκλοφορούσε, για να μπορέσουμε να πουλήσουμε ύφος, να χτίσουμε ένα όνομα, ένα πράγμα που λέγαμε, και μάλιστα η αναπτυξιακή του διάσταση ήταν να μην το κάνουμε 15 Αύγουστο, που θα έχει σίγουρη επιτυχία, να το κάνουμε αρχές Ιουλίου, που είναι άδεια η περιοχή ακόμα. Το αποτέλεσμα, φαντάζομαι θα έχετε ακούσει, γενικά έχει πάει πολύ καλά, έχει επιτυχία. Κάποια στιγμή ήταν και από, το ξέρω, άκουγα ότι είναι ο πιο σημαντικός θεσμός της περιοχής. Το μυστικό είναι, αυτό που με ενδιαφέρει και προσπαθώ να κάνω κάθε φορά, είναι να μην είναι μια συλλογή συγκροτημάτων και καλλιτεχνών που λένε ωραία πράγματα, αλλά να πετύχει
έμεσα, αν θέλετε, αυτό που στοχεύουμε να κάνουμε. Δηλαδή, να αναλύσουμε την τσακώνη, την παράδοση, να βοηθήσουμε την περιοχή. Άρα, λοιπόν, κάθε φορά είχαμε αφιερώματα στην αρχιτεκτονική, στην υφαντική, στην τοπική παράδοση. Κάναμε βήματα τα οποία άρχισαν να δημιουργούν προϋποθέσεις για συνέχεια. Δηλαδή, πέρυσι, ας πούμε, ξεκλειδώσαμε κλειδωμένα αρχοντικά, μπήκαμε μέσα και κάναμε εκδηλώσεις. Το αποτέλεσμα ήταν κάποια στιγμή συγκινητικό, όταν οι οικειωμένοι άνθρωποι μπήκαν μέσα και δακρύζοντας έλεγαν: εδώ παιδάκι μου έπαιζα και μεγάλωσα και τόσα ωραία πράγματα. Δηλαδή, δώσαμε κάποια καινούργια διάσταση, ακόμα και στον πιστό επισκέπτη που έρχεται κάθε χρόνο, να δει κάτι καινούργιο, κάτι που δεν ήξερε. Μπήκε το φεστιβάλ και στο δίκτυο, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκλεκτών Φεστιβάλ, το ΕΦΕ, και προχωράμε. Αυτή ήταν η περσινή αφίσα. Έχουμε, εννοείται, τα περί τεχνολογία, ίντερνετ, όλα τα σχετικά με site, με social media κλπ. Και προχωράμε. Κάναμε και κάτι άλλο, στο Άστρο, το οποίο και εκεί ήθελα για να ισορροπήσει η Τσακωνιά να έχει κάτι αντίστοιχο. Εκεί λοιπόν η προσπάθεια ήταν όχι να κάνουμε ένα αντίγραφο, ας πούμε, του Main Jazz, όχι να κάνουμε πάλι μια γιορτή στην παραλία που να παίζουμε μουσικές κλπ. Η προσπάθεια, η αναζήτηση στην περιοχή, τι μπορεί να έχει, στο παράλληλο άστρο οδήγησε στο κάστρο. Αν το ξέρετε, είναι ένα μικρό κάστρο, στο νησί όπως λέγεται, Χερσόνησος είναι, αλλά νησί το λένε οι ντόπιοι, που σημαίνει παλιά ήταν νησί και αυτό το δείχνουν και πολλοί χάρτες πάρα πολύ. Και τι κάναμε εκεί λοιπόν. Είπαμε να δοκιμάσουμε κάτι αρκετά δύσκολο και σε μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή μικρές παρεμβάσεις σε αρχαιολογικό χώρο, που σημαίνει απλά πράγματα, σκαλιά για πρόσβαση, περισχύνιση για ασφάλεια να μην πέσει από κάτω και να τολμήσουμε να κάνουμε και έκθεση μέσα στο κάστρο χωρίς να αγγίξουμε κάτι, δηλαδή με πλαστικά σκηνιά να κρατούν πέτρες ώστε να κρέμονται πίνακες μπροστά τόσο χωρίς να πειράξουμε κάτι. Αυτό ξύπνησε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πόνο για το κάστρο, ήθελαν να κάνουν πράγματα αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορούσαν. Βρήκαν λοιπόν ευκαιρία να βοηθήσουν. Με αποτέλεσμα να γίνει κάτι που έγινε πρώτη φορά, να έχει επιτυχία. Δεν μπορούσε να μην έχει το branding της υπόθεσης, δεν μπορούσε να λέγεται Φεστιβάλ Παραλίου Άστρος. Λέγεται Εστέλα, διότι το νησί αυτό, Εστέλα στα λατινικά, ή Στέλα σημαίνει αστέρι. Το νησί αυτό λεγόταν εξού και άστρος, αστέρι, και ήταν αστερόσχημο. Όταν λοιπόν η παλιά ονομασία του αστεριού πέρασε στους Ρωμαίους, Ενετούς κλπ. Και ονομάστηκε Στέλα, και Εστέλα, και το κάστρο του ονομάστηκε λοιπόν Καστέλο de la Estela. Το Εστέλα ήταν το προφανές όνομα του κάστρου. Στήσαμε λοιπόν ένα τέτοιο και βοηθάει πάρα πολύ, το ξέρετε, φαντάζομαι, το branding στην υπόθεση, η συσκευασία, δηλαδή στο να τεκμηριώσει την ποιότητα που υπάρχει μέσα. Μια σειρά εκδηλώσεων που έγιναν και στο κάστρο και έξω από το κάστρο και έδειξε ότι μπορεί να προχωρήσει. Ο Δήμαρχος μάλιστα δήλωσε ότι από εδώ και πέρα οι εκδηλώσεις θα ονομάζονται Εστέλα, οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου. Θα δούμε τι θα κάνουμε τον χρόνο. Ένα άλλο που έγινε ήταν δράσεις στην Πελοπόννησο, όχι μέσω του Λίτερ, αλλά μέσω του Φεστιβάλου Πελοπονίσου. Ένα έργο της περιφέρειας το οποίο υλοποίησε η Αναπτυξιακή Πάρνα, είχε σκοπό να ενισχύσει χοροδίες και φιλαρμονικές της περιφέρειας. Δεν μείναμε μόνο σε αυτό, κάναμε μια σειρά από εκδηλώσεις, από κονσέρτα κλασικής μουσικής με αγγλική ορχήστρα, μέχρι μικρές εκδηλώσεις σε όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου, όπου συμμετείχαν τα τοπικά σχήματα, αλλά και άλλα σχήματα παράλληλα, ώστε να γίνεται διήμερα πολιτισμού. Και η κεντρική εκδήλωση στο τέλος. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή δουλειά. Βοήθησε πάρα πολύ όλα τα σχήματα, όλες τις περιοχές. Είχε άποψη, είχε Μότσαρτ, είχε Χατζηδάκη και Βιβάλντι, είχε διάφορα πολύ ωραία πράγματα. Ελπίζω να βρεθεί ένας τρόπος να συνεχίσουμε ακόμα πιο συντονισμένα και την επόμενη περίοδο. Αυτό που ξεκίνησε πολύ καλά. Μια άλλη δουλειά η οποία είναι υποδομή προς το παρόν, αλλά νομίζω ότι αναφέρθηκε πριν, μπορεί να παίξει σοβαρό ρόλο στα πολιτιστικά πράγματα της περιοχής, μιας και γίνεται μάλλον ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει σε υποδομή για αυτό το θέμα, για τον πολιτισμό, είναι η φάμπρικα. Ακούσατε και πριν, ο πολυχώρος ο οποίος αναδεικνύει την Τσακωνιά, την παράδοση, την ανατολική Πελοπόννησο, αλλά ταυτόχρονα έχει δυνατότητες πέρα από την μόνιμη έκθεση. Και δυνατότητες συναντηριακές αλλά και πλήρη εξοπλισμό που πιθανόν και στην Αθήνα να βρίσκει κάποιος ένα άλλο κτίριο δύσκολα για να υποστηρίξει εκδηλώσεις πολλών μορφών, θέατρο, παραστάσεις, μουσικές και οτιδήποτε και στον εσωτερικό αλλά και στον εξωτερικό χώρο. Αλλάζει πιθανόν τα δεδομένα αν συντονιστούμε και το προχωρήσουμε προγραμματισμένα. Ήδη και πριν ολοκληρωθεί το έργο, και όταν ήταν στην παλιά του μορφή, το χρησιμοποιούσαμε στο Main Jazz και σε άλλες εκδηλώσεις κάνοντας
διάφορες δράσεις, δηλαδή έχει ήδη αξιοποιηθεί, πόσο μάλλον τώρα που έχει ολοκληρωθεί. Αυτό είναι κάτι άσχετο σε πρώτη ανάγνωση, αλλά έχει σχέση στη συνέχεια. Η γεύση, η γαστρονομία είναι πολιτισμός. Ο γαστρονομικός πολιτισμός είναι υποκατηγορία του πολιτιστικού τουρισμού. Όσο δεν επενδύουμε στις γεύσεις και στον κρυμμένο θησαυρό που έχουμε και κυρίως στον Πάρνα, τις άγνωστες λέξεις που κρύβει ο Πάρνα στην Ακωνία και η Αρκαδία, που τις λέω αλλού και κοιτάζουν περίεργα, γκόγκιες, μπουμπάρι, λαλάκια, πιταρούδες και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Όσο δεν επενδύουμε, χάνουμε. Διότι ο κόσμος κινείται προς τα εκεί. Οι τηλεμάγειρες κάνουν δουλειά, πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Όπου και να ανοίξεις, κάποιος μαγειρεύει, κάποιος ψήνει, κάτι κάνει. Και ακόμα δεν έχουμε μάθει τι σημαίνει σύγκρινο. Δεν το έχουμε διαδώσει τι σημαίνει λαλάκια και οτιδήποτε σχετικό. Όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε κάνει μέσω του Leader μια πολύ καλή και ως τώρα ιδιαίτερα πετυχημένη δουλειά, στείλοντας ένα δίκτυο το οποίο έφτασε να έχει 55 δήμους, 21 αναπτυξιακές. Πριν από λίγες μέρες, προχθές, ήμασταν εκεί και υπογράφηκε το καταστατικό, το οποίο ασχολείται με τα τοπικά προϊόντα, τα εκλεκτά και τη γαστρονομία τους. Αλλά όχι μόνο αυτό, στο πλαίσιο της γενικότερης προσέγγισης της μεσογειακής και της ελληνικής δίαιτας, πιάνει και τα κομμάτια του πολιτισμού που δημιουργεί η γαστρονομία. Δηλαδή, όταν λέμε γαστρονομία, δεν εννοούμε μόνο το προϊόν ή τη συνταγή, εννοούμε και τον τρόπο που τρώει κάποιος και την απόλαυση που του δίνει. Και αυτό είναι βασικός πυλώνας της μεσογειακής δίαιτας, που σημαίνει ότι δεν τρώμε στα όρθια σε φαστιφουντάδικο, τρώμε όπως έχουμε συνηθίσει σε παρέα, ανταλλάσσοντας απόψεις, δένοντας τους κοινωνικούς δεσμούς. Γελάμε, τραγουδάμε, χορεύουμε, τσακωνόμαστε, αλλά αυτό είναι μέρος του πολιτισμού. Συνεχίζουμε λοιπόν να τα αυτό λοιπόν το σχέδιο προβλέπει και για κάθε έναν από τους δήμους που συμμετέχουν ένα σοβαρό ποσό, ώστε να υλοποιήσουν ή να υποστηρίξουν υπάρχοντα φεστιβάλ και εκδηλώσεις περί γαστρονομίας. Για παράδειγμα, το Μελιτζάζ του χρόνου πιθανότατα θα χρηματοδοτεί μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Ή του παραχρόνου, να πούμε έναν άλλο τρόπο. Άρα, να αξιοποιήσουμε τη γαστρονομία κάνοντας σχετικές εκδηλώσεις είναι κομμάτι πολιτισμού και προχωράμε. Fine Street Taste και όλα τα σχετικά. Ένα πολύ ενδιαφέρον στήσιμο. Και προχωράμε. Είχαμε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία κρύβουν πολιτισμό πίσω τους. Για παράδειγμα. Και μετά θα είμαστε στην είσοδο της μεταμόρφωσης. Μετά σε 9 ώρα θα είμαστε στη μεταμόρφωση. Λοιπόν, τουριστικές εφαρμογές προβολής περιοχών, τη ΣΚΑΠΑ Τσακωνιά σχεδόν ολοκληρωμένο, το Αρχείο Τσακωνιάς ψηφιοποίηση πολιτισμού της Τσακωνιάς που καταγεγραμμένο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Και πάμε για κάποια πράγματα προσεχώς που έχουν ήδη συζητηθεί σε πρώτη φάση, που έχουν να κάνουν με πολιτισμό, όπως αξιοποίηση του Πάρνα και της κορυφής του με τις αστρονομικές ιδιότητες, τις ιδιαίτερες που έχει, και τα ορειβατικά, φυσιολογικά κλπ. Ένα κομμάτι σοβαρό. Ο Τυρός με τη γιορτή του ναυτικού και την ναυτική παράδοση που έχει, με αρκετή δουλειά μπορεί να γίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η Σερασία και η Σπάρτη με το υπάρχον φεστιβάλ Λελιάς και Λαδιού, το οποίο φέτος είχε άρχισε να ξεφτίζει, αλλά είναι πολύ δυνατό πράγμα να το αφήσουμε να κατήγει, πρέπει να το κάνουμε πολύ δυνατότερο, έχει τρομερά στοιχεία εκεί. Η Μονεμβασιά, τα γνωστά, με το Κάστρο, με το Ρίτσο, αλλά και τους άλλους που είναι τριγύρω, οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν και να συνεισφέρουν στον πολιτισμό δημιουργώντας εκδηλώσεις και φεστιβάλ. Μαζί με το Μαλβαζία είναι το οποίο αναγνωρίζεται πρόσφατα και όλα αυτά μαζί με το ρομαντισμό της περιοχής και τα σχετικά μπορούν να στήσουν κάτι εξαιρετικό που έχουμε αρχίσει να συζητάμε από μέσα και εγώ να σκέφτομαι. Κροκιές, κοντιάς της Λίθος και τα σχετικά είναι πάρα πολλά. Ψάχνοντας απλά στο ίντερνετ μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν Μαλβαζία φέστιβαλ σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η διάδοση που είχε αυτό το κρασί κάποτε πρέπει να κάνουμε και εδώ κάτι, δεν μπορεί να μας συμφέρει. Και θα τέλειωνα διαβάζοντας όλα αυτά, τα οποία είναι μια συλλογή από στίχους του Ρίτσου. Τα οποία όμως. Αυτά μπορούν να τα ακούσουμε. Είναι πολλά. Ως επιλογή είχε. Αυτό είχε χρησιμοποιηθεί στο τοπικό σύμφωνο του Πάρνα παλιότερα. Είμαστε παλιότερα. Αλλά μάλλον ίσως να καταλήγουμε στο πόλ που είναι στο τέλος το έντονο. Τι είμαστε εδώ στην ουσία, γιατί είναι αλλιώς τον Πάρνα. Αμετανόητη κυνηγή του ωραίου και του απολύτου. Από διάφορες δουλειές του Ρίτσου. Γιατί αυτή αποτελεί ένα μέρος από την θα λέγαμε αυτό που προηγουμένως ονομάστηκε ο Γεωσφαιρικό.
Η πολιτική κοινωνική βιομηχανία λοιπόν ω όρο είναι σχετικά πρόσφατο. Εμφανίζεται για πρώτη φορά γύρω στο 1947 μέσα από ένα πόλι παραδείγματο. Μαξ Χολκάιμερ και του Τίοδο Ατλόντο με τίτλο Η διαλεκτική του διαχωρισμού. Στην δε ελληνική ένωμη τάξη είναι ακόμα πιο πρόσφατο, σαν είναι μόλι το 2006 από το Υπουργείο Πολιτισμού με την κύρωση τη. Για να είναι ακριβή στον τίτλο, τη Σύμβαση για την Προστασία και την Προώθηση τη Πολυμορφία και των Πολιτιστικών Εκφράσεων. Σύμφωνα με την UNESCO, πολιτιστικέ βιομηχανίε είναι οι βιομηχανίε που παράγουν και διανέμουν πολιτιστικά αγαθά ή υπηρεσίε. Τα αγαθά αυτά, σύμφωνα με τη χρήση ή το σκοπό παραγωγή του, ενσωματώνουν ή διαβιβάζουν πολιτιστικέ εκφράσει, ανεξάρτητα από την εμπορική αξία που μπορεί να έχουν. Τα πολιτιστικά αγαθά. Σύμφωνα επίσης πάλι με τα συνόμιση της UNESCO, δεν περιέχουν μόνο αυτό που θα λέγαμε πολιτιστική κληρονομιά, αλλά πολλά άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, ως πολιτιστικά αγαθά θεωρούνται τα έντυπα και η λογοτεχνία, εκτός από την πολιτιστική κληρονομιά, η μουσική και η τέχνη του γράμματος, τα οπτικοακουστικά μέσα, οι κοινωνικοπολιτιστικές δραστηριότητες, τα αθλήματα, ακόμα και ο τουρισμός. Γι' αυτό και αυτή, σύμφωνα με την οικονομική διακήρυξη της UNESCO, που μόλις το 2001. Ψηφίστηκε, ως πολιτισμός θα πρέπει να θεωρείται το σύνολο των διακριτών, πνευματικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών μιας κοινωνίας ή μιας κοινωνικής ομάδας και ό,τι περιλαμβάνει εκτός από τις τέχνες και τα γράμματα, τον τρόπο ζωής, τους τρόπους συμβίωσης, τα συστήματα αξιών, τις παραδόσεις και τα πιστεύω. Πάνω σε αυτή τη λογική λοιπόν, για αυτόν τον πολιτισμό μιλάμε, για αυτές τις πολιτιστικές βιομηχανίες μιλάμε. Άρα, με βάση αυτούς τους δύο συσχετισμούς, η πολιτιστική βιομηχανία είναι αυτή η οποία προάγει αυτή την έννοια του πολιτισμού. Αυτή την ευρύτατη έννοια του πολιτισμού. Γι' αυτό και στον λόγο πολιτιστική βιομηχανία συνεχίζεται η συζήτηση για το ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να μετέχουν. Και θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα, αν δεν είχα τον κύριο να μου λέει ότι σε δύο λεπτά πρέπει να τελειώσω. Πάντως είναι αρκετά ευρύ όρο και είναι μια συζήτηση που δεν έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζεται. Όπως είδατε, μόλις το 2006 βγήκε στην ελληνική συνείδηση αυτός ο όρος. Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε λίγο τον πολιτισμό ως μοχλό ανάπτυξης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης μιας χώρας και αυτό πέραν από αυτό που είναι άμεσα αναγνωρίσιμο, αυτό που λέει ο πολιτιστικό τουρισμό. Δηλαδή αυτό είναι κατανοητό απόλυτα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συνεχίσουν να πω κάτι πάνω σε αυτό. Αλλά θα ήθελα να δω πέρα από αυτό τον πολιτισμό, αν μπορεί να συνεισφέρει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μια χώρα ή μια περιοχή. Έχουν διατυπωθεί διάφοροι λόγοι και τρόποι για του οποίου ο πολιτισμό σε μικρό κλίμακα ή σε ευρεία κλίμακα επηρεάζει την κοινωνικοοικονομική κατάσταση μια χώρα και αναφέρω μερικού. Έμεσα. Συμβάλλει με τη βελτίωση του εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα την ποιοτική και ποσοτική παραγωγικότητα, την επικοινωνία, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την κοινωνική ένταση. Ειδικά σήμερα, λόγω του μεταναστευτικού, αποτελεί μια ακόμα μεγαλύτερη αξία στην ζωή. Έμεσα επίσης με την επιβεβαίωση της αξίας του πολιτισμού των πολιτών, της ταυτότητάς τους, των παραδόσεών τους, συμβάλλοντας έτσι και στην κοινωνική συνολική. Άμεσα με την συγκέντρωση καλλιτεχνική παραγωγή που δημιουργεί θέσει απασχόληση, ανεβάζει το κύρος μιας περιφέρειας, προσελκύει τουρισμό, δημιουργεί θέσει εργασίας, βοηθάει στην κατασκευή διαφόρων υποδομών, συμβάλλει στην δημιουργία με τη φήμη της και το κύρος, αντίστοιχα παίρνει μια περιοχή και εξ αυτού μπορεί να προσελκύσει επιπλέον εσωτερικές επενδύσεις ή προσωπικό, μέσα σε αγωγικά προσωπικό. Αλλά θα έλεγα δημιουργούς με ένα όνομα που μπορεί να συνδεθεί σε μια περιοχή. Έχουμε δει διάφορα τέτοια φαινόμενα. Π.χ. Το να έρθει εδώ στη Μονομασιά και να εγκατασταθεί μόνιμα, αν και η Μονομασιά είναι μάλλον τυχαίο το παράδειγμα, έχει από όλου του είναι παγκόσμια κοινοβουλία και δεν χρειάζεται. Αλλά σε μια άλλη περιοχή, ακόμα και το να έρθει ένας δημιουργός και να εγκατασταθεί, αυτό αμέσως αλλάζει το στάτους της περιοχής. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Άμεσα επίσης, με την άνοδο της ποιότητας ζωής που συνδέεται με τη δημιουργία μιας ξεχωριστής πολιτιστικής ταυτότητας. Προφανώς υπάρχουν συγκρούμενες τάσεις αν η εγκατάσταση πολιτιστικών βιομηχανιών σε μια περιοχή μπορεί να συμβάλλει άμεσα στην οικονομική ανάπτυξη. Όπως και σε όλα τα ζητήματα επιστημονικά, υπάρχουν και θετικές και αρνητικές απόψεις. Υπάρχει θετική άποψη ότι
αυτά που λέγαμε προηγουμένως, αμέσως συνεισφέρει στην ανάπτυξη. Υπάρχει μια άλλη άποψη ότι τελικά οι υποτιθέτες βιομηχανίες ουσιαστικά δημιουργούν θέσεις χαμηλά αμοιβόμενων ανθρώπων. Ήδη τα τελευταία χρόνια με την οικονομική στην Ελλάδα θα λέγαμε ότι πιθανόν να έχουν και δίκιο στο συγκεκριμένο σημείο. Ο πράγματι ο πολιτισμό τα τελευταία χρόνια δεν είναι και η πρώτη επιλογή και των δημόσιων επενδύσεων, αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αναδιαφοροποιηθεί με μια. Αν αλλάξουμε την οπτική, με την οποία βλέπουμε τη σχέση πολιτισμού και ανάπτυξη, όπως θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τι νόημα και τι περιεχόμενο δίνουμε σε αυτό που λέμε οικονομική ανάπτυξη. Θεωρητικά, ο όρος ανάπτυξη προέρχεται από τη λέξη από το ανά και από το μισό και αναφέρεται στο ξεδίπλωμα ή το άνοιγμα ενός πράγματος. Όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την πρόοδο ενός μεγέθους, την πορεία προς την ολοκλήρωση ανθρώπινων ενεργειών και γενικά την εξελικτική πορεία των κοινωνικών φαινομένων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο όρος ανάπτυξη έχει περίπου μπερδευτεί με αυτό που θα λέγαμε μεγέθυνση. Έχει ταυτοποιηθεί με τον όρο μεγέθυνση και αυτό είναι εντελώς λάθος. Ανάπτυξη δεν σημαίνει μεγέθυνση. Σε καμιά περίπτωση. Δυστυχώς θα έλεγα ότι είναι επικρατέστερος όρος στην νοηματόδοση του όρου, είναι περισσότερο ο όρος μεγέθυνση παρά ο όρος ανάπτυξη. Ο όρος οικονομική ανάπτυξη αναφέρεται στην αύξηση του προϊόντος, ενώ ο όρος μεγέθυνση χρησιμοποιείται στην αύξηση του προϊόντος, ενώ ο όρος οικονομική ανάπτυξη υπονοεί όχι μόνο την μεγέθυνση ενός ΑΕΠ, ενός τοπικού προϊόντος, αλλά και τις ρητορικές μεταφορές του παραγωγικού προϊόντος, τη βελτίωση τεχνολογίας, τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, τις αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και διανομής ενός προϊόντος. Επομένως, η οικονομική ανάπτυξη είναι ένας ευρύτερος, πολύ πολύ ευρύτερος όρος από αυτό που θα λέγαμε οικονομική μεγέθυνση. Ο πολιτισμός μέχρι πρόσφατα δεν θεωρείται ότι είναι μέρος ή κλάδος της οικονομίας. Δεν θεωρείται ότι συμβάλλει στην μεγέθυνση ή στην οικονομική ανάπτυξη. Ήταν ουσιαστικά στην φιλοσοφία της κοινωνικής πολιτικής και όχι στο κλάδος της οικονομίας. Η σύνδεση του άρχισε επίσης πρόσφατα, γύρω στο 1990 περίπου, άρχισε να συνδέεται άμεσα και από εκείνη την περίοδο παρατηρήθηκε μια αυξανόμενη επίπτωση του πολιτισμού στην οικονομία που από άλλους ονομάστηκε εμπορευματοποίηση του πολιτισμού ή από άλλους ονομάστηκε πολιτισμοποίηση της οικονομίας. Εξαρτάται η οπτική γωνία που ο καθένας βλέπει τη σχέση πολιτισμού προς οικονομία, που είναι μια σχέση η οποία, όπως θα δούμε και συνέχεια, είναι, αυτό είναι το επίδειγμα, αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό θα πρέπει να είναι το ζητούμενο. Τελευταία 20 ετία λοιπόν έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη κοινωνία απογενικών που γεμονται από την πολιτισμοκεντρική προσέγγιση της ανάπτυξης. Ο πολιτισμός εννοούμενος όμως όχι ως μια ιερή και απαραβίαστη παράδοση ή ως μια παγιωμένη στατική και αναλύωτη ιστορική ταυτότητα, αλλά ως κάθε τι που μας επιτρέπει να αναπτύξουμε αυτεπίγνωση αλλά και φαντασία, ιστορική συνείδηση αλλά και καινοτομία, πείρα αλλά και δημιουργικότητα. Αυτός ο πολιτισμός αποτελεί μέσα από την κοινωνική των μορφών το σημαντικότερο οπλό για την ανάπτυξη. Αυτό που είναι. Η ανάπτυξη λοιπόν νοείται όχι μόνο ως ηλική πρόοδο μετρούμενη ως δείκτες, με δείκτες οικονομικής αύξησης, αλλά ως ανθρώπινη ανάπτυξη, η οποία υπολογίζεται στη βάση της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ελευθερίας που απολαμβάνει ένα άτομο, των υπηρεσιών και των ευκαιριών που προσφέρονται εξίσου σε όλους, των δυνατοτήτων που παρέχονται στον καθένα για την πολιτισμική αυτοέκφραση και δημιουργικότητα, των εγγυήσεων και των αρχών που εξασφαλίζουν σε όλα τα μέλη μιας κοινωνίας, ανεξαρτήτως φυλής, τάξης, τα ίδια βασικά νομικά πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα και ισότιμη μεταχείριση των χώρων της εργασίας, των παροχών και της υποστήριξης που προσφέρονται σε όλες τις ομάδες πολιτισμού που παρουσιάζουν ειδικές ή έκτακτες ανάγκες. Το τελευταίο είναι το ιδιαίτερο που χαρακτηρίζει τον πολιτισμό, την ύπαρξη του πολιτισμού σε μια περιοχή. Το ενδιαφέρον που δίνουμε και που θα πρέπει να δίνουμε σε αυτές ακριβώς τις διακριτές ομάδες. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Να αφιερώσω το τελευταίο μου λεπτό, θα έλεγα το εξής. Ότι μια ενδιαφέρουσα άποψη, η οποία διατυπώθηκε ή έκανε πια τελευταία παράγραφο, διατυπώθηκε σε ένα συνέδριο που οργάνωσε ο Πάντη Πανεπιστήμιο 2013 με θέμα η εθνική ελληνική πολιτική πριν, κατά και μετά την οικονομική κρίση, είναι το εξής. Ότι η παρούσα οικονομική συγκυρία αποτελεί μια ευκαιρία αναδιάταξη της σχέσης πολιτισμού και οικονομίας.
Ας καθίσουμε να το σκεφτούμε. Μήπως τελικά η οικονομία, μια λύση θα ήταν να αποκτήσει περισσότερο πολιτισμό και να δημιουργήσουμε μια αυτό που ο Πασχαλίδης καθηγητής του Παρθυμίου Σαββίδης λέει «mutualization» της οικονομίας. Με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να εκφράσω τη διπλή χαρά μου σήμερα. Πρώτον, διότι βρίσκομαι σε δρόμους γνωστούς από το παρελθόν όσον αφορά τις αναπτυξιακές εταιρείες και ιδιαίτερα χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτό το τριήμερο συνέδριο σε μια εταιρεία αναπτυξιακή που είναι πρωτοπόρος για την περιοχή της Πελοποννήσου με επιτυχημένη πορεία και επειδή και εγώ κάποτε ήμουνα στην αναπτυξιακή Μεσσηνίας που ξεκινήσαμε προβλήματα και στην πορεία την ανεβάσαμε πάρα πολύ. Τα συνθετικά για την επιτυχία είναι δύο. Να υπάρχει καλός πρόεδρος, καλό διοικητικό συμβούλιο, αλλά και βεβαίως καλός διευθυντής και καλό προσωπικό. Αυτό συμβαίνει στην αναπτυξιακή του Πάρνα και χαίρομαι γι' αυτό και, που, και για την επιτυχία της και για την προώθηση ζητημάτων που σχετίζονται με την Ανατολική Πελοπόννησο. Επίσης, το δεύτερο, να εκφράσω τη χαρά μου που είμαι στην Πονεμβασιά, σε έναν χώρο πανέμορφο, μοναδικό, που πραγματικά είναι πόλος έλξης για την ευρύτερη περιοχή. Εγώ είμαι πρόεδρος στο Πελοπόννησος Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, που ήταν το προηγούμενο από το Πελοπόννησος ΑΕ, που τώρα είναι υπό την περιφέρεια και υλοποιεί ανάλογα προγράμματα. Η κοινοπραξία Πελοπόννησος Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης με το Πελοπόννησος ΑΕ υλοποιεί αυτή την περίοδο τα προγράμματα ΟΠΑΧ και ΛΙΔΕ στην ευρύτερη περιοχή, συνεργαζόμενη φυσικά αυτή η κοινοπραξία με τις κατατόπους αναπτυξιακές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν ως αντένα. Σήμερα εγώ βέβαια δεν θα αναφερθώ σε κάποιο από τα πολιτιστικά αποθέματα της περιοχής εδώ. Θέλω απλά να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα, μια καλή πρακτική, πώς αξιοποιήθηκε, σε εισαγωγικά η λέξη, ένας αρχαιολογικός χώρος που υπάρχει στην περιοχή μου. Ήμουν την προηγούμενη περίοδο Δήμαρχος Μεσσίνης και ξεκίνησα ένα φεστιβάλ, νεανικό φεστιβάλ αρχαίου δράματος, το οποίο πεζότανε από μαθητές ή φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και οι θεατές κυρίως ήταν μαθητές με οργανωμένες εκδρομές που ερχόντουσαν περίπου 2.000 την ημέρα. Δηλαδή ήταν για 10 μέρες, περίπου 20.000 μαθητές περνούσαν από εκεί, πέραν από αυτούς που έπεσαν βέβαια και οι οποίοι ήταν συγκεκριμένα σχολεία. Θα ήθελα λοιπόν να δείξω πρώτα την περιοχή της, όχι είναι αυτή η άλλη παρουσίαση, θα είναι στο πάνω. Υπάρχει άλλη μία η οποία δείχνει την αρχαία Μεσσήνη. Θέλω να σας πω δύο λόγια για την αρχαία Μεσσήνη μέχρι να το βρούμε. Η αρχαία Μεσσήνη είναι μία από τις σημαντικές σε μέγεθος, μορφή και διατήρηση πόλης αρχαιότητας που έχει ακόμη πολλά να προσφέρει. Δεν διαθέτει μόνο ιερά και δημόσια οικοδομήματα, αλλά και οχυρώσεις, επιβλητικές και κατοικίες και ταφικά μνημεία. Διαθέτει εκτός των άλλων το σπάνιο προνόμιο να μην έχει καταστραφεί ή καλυφθεί από νεότερους οικισμούς και να βρίσκεται σε ένα κατεξοχήν μεσογειακό αλόβητο φυσικό περιβάλλον. Το φυσικό αυτό περιβάλλον συνδυάζει την ορεινή μεγαλοπρέπεια των Δελφών και την χαμηλή παραποτάμια γαλήνη της Ολυμπίας, με τον δεσπόζοντα γυμνό ασβεστολιτικό όγκο της Χριστόμης, ένα βουνό που είναι από πάνω ακριβώς από την αρχαία Μεσσήνη. Κυρίως φωτογραφίες θέλω να σας δείξω και γι' αυτό επιμένω. Αυτή η φωτογραφία που θα δείτε του οικισμού στο βάθος έχει τον αρχαιολογικό χώρο. Το γεγονός ότι το χωριό που φτιάχτηκε αργότερα, πολύ αργότερα, έγινε
πιο ψηλά, όχι πάνω από τον αρχαιολογικό χώρο, βοήθησε στο να είναι αλόβητος αυτός ο αρχαιολογικός χώρος και χάρη στην παρέμβαση ενός μεγάλου καθηγητού, του Πέτρου Θέμελη, που είναι από την Θεσσαλονίκη, ήταν στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, αλλά δουλεύει περί τα 26 χρόνια σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο, έχει κάνει σημαντικές ανακαλύψεις και έχει βγάλει τρεις χώρους θέασης μεταξύ των άλλων. Έχει δηλαδή ένα στάδιο που χωράει περί τις 8 με 10.000 θεατές. Έχει ένα θέατρο που πριν από 2 χρόνια εγκαινιάστηκε, να το πούμε, με τα υλικά τα αρχαία, και γι' αυτό θα το δείτε αν δεν δούμε τη φωτογραφία, σε όλο το, δεν είναι σε όλο το ανάπτυγμα, είναι κάμια δεκαπενταριά σειρές από κερκίδες, να το πούμε, και το εκκλησιαστήριο, όπου εκεί γινότανε τα προηγούμενα χρόνια, είμαστε στο 4ο τώρα, από το 2012, 13, 14 και 15. Έχουν γίνει 4 φεστιβάλ. Το πρώτο φεστιβάλ έγινε το 2012 με τις μικρές οικονομίες που μπορούσε να ξοδέψει ο Δήμος για ένα τέτοιο πράγμα, το οποίο θεωρείται πολυτέλεια για τα οικονομικά των Δήμων τα τελευταία χρόνια, τότε ήταν κάπως καλύτερα. Μου στήχησε τελικά 5.000 από το Ταμείο του Δήμου, άλλα 5.000 προσφορά του Αχιλλέα του Κωνσταντακόπουλου, που έχει τον Κώστα Ναβαρίνο κλπ. Συν τα 6.000 ευρώ που ήταν η συμμετοχή των μαθητών. Είναι το κάθε μαθητής 20 ευρώ. Είναι καλό το καταστατικό και το σχεδιασμός και που πραγματικά μπορεί να γίνει και βιώσιμο από μόνο του. Βέβαια την δεύτερη και την τρίτη χρονιά το βάλαμε σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, που είναι διαβίου μάθησης κλπ. Και το οποίο χρηματοδοτήθηκε όχι μόνο για να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο φεστιβάλ, αλλά τα χρήματα ήταν περισσότερα, ήταν κάπου 230.000 για 2 χρόνια, αλλά είχε όμως πολλές παράλληλες δράσεις, παραγωγή υλικού, έντυπου κλπ. Αν δεν το βρήκατε, δεν πειράζει. Έτσι, δεν βρίσκεται. Άλλη φορά το έφερνα και εγώ, αλλά γιατί πώς και έτσι, εισπέμπτσε. Δεν παρεξήγησε. Κρίμα, απλά ήθελα να σας δείξω κάποιες φωτογραφίες και του σταδίου και των όλο τον αρχαιολογικό χώρο, αλλά το κυριότερο φωτογραφίες από τα παιδιά που παίζουν αρχαίο δράμα. Και όταν λέω παιδιά, έρχονταν από Αγγλία, Royal Academy of Dramatic Art του Λονδίνου. Αυτοί έρχονται κάθε χρόνο. Από την Ιταλία, από την Κίνα, το Πανεπιστήμιο της Κίνας. Ένα φοβερό παίξιμο σε εκείνον τον χώρο. Μετά βέβαια από σχολεία της Ελλάδος, το οποίο μας ενδιαφέρει πρωτίστως, γιατί είναι σημαντικό τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, όταν είναι μαθητές ή και φοιτητές, κυρίως από την Ελλάδα, έρχονταν σχολεία, γυμνάσια και λύκη. Από το εξωτερικό, που ήταν λίγο μακρύτερα κλπ. Και φοιτητές. Είναι πολύ σημαντική αυτή η βιωματική δράση των παιδιών να παίζουν θέατρο και βέβαια άλλα παιδιά να παρακολουθούν αυτό το παίξιμο του αρχαίου δράματος σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα αυτή ήταν ένα κατόρθωμα κατά κάποιο τρόπο να φέρεις την νεολαία μέσα σε αρχαιολογικό χώρο που κυρίως τα παιδιά λένε τι θα πάνε να βλέπουμε, πέτρες. Αλλά όταν τα ίδια παίζουν και συμμετέχουν σε άλλες παράλληλες δράσεις, τότε που ήταν με την αρχαία μουσική, ξέρω εγώ, και άλλα τα οποία θα μπορούσα να σας τα δείξω και πιο αναλυτικά, αλλά δεν πειράζει, ήταν πολύ σημαντικό αυτά τα παιδιά, οι επισκέπτες δηλαδή, που μία παράσταση έβλεπαν αρχαίο δράμα και άλλο ένα δύο ώρο ξόδευαν μέσα στον αρχαιολογικό χώρο περιηγούμενοι
έχοντας ακουστικά που μπορούσαν να ακούν ήχους και ιστορία από ειδικούς που είχαν συγγράψει τα συγκεκριμένα κείμενα και τη μουσική. Λοιπόν, να ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Μπορεί να είμαι χημικός, αναλύει σε ένα θέμα πολιτισμού. Χαίρομαι γι' αυτό, αλλά το αντικείμενό μου είναι το λάδι. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, το ξέρετε. Να είμαστε καλά και καλή συνέχεια. Δεν με πρόλαβε ο Μαρίνος που το είπαν έτσι. Επειδή είστε κουρασμένοι, θα προσπαθήσω να είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος, ενώ και αυτά τα δύο πράγματα που θέλω να πω. Όλα αυτά που ακούσαμε προηγουμένως και που κατά καιρούς συζητάμε, τα εφαρμόσουμε σε διάφορα προγράμματα που στηρίζουν στο φυσικό περιβάλλον και στο πολιτιστικό περιβάλλον, προσθέτουν ένα πράγμα. Αυτό το περιβάλλον να είναι σε καλή ποιότητα. Καλή ποσότητα και καλή ποιότητα. Αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος τι συμβαίνει αυτό. Ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα έχουμε δει. Κατά 8 χρόνια σχεδόν. Ας πούμε η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει μια τεράστια ιστορική εμπέλεια. Υποστηρίζεται διεθνώς ερήμημα σε όλη καμία προσπάθεια και έχει ένα brand name τεράστιο. Για τη διεθνή βιβλιογραφία και εκπαιδευτική δραστηριότητα την υποστηρίζει. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Παρ' όλα αυτά όμως θα κοιτάξουμε λίγο τι έχει συμβεί. Σαν διαπίστωση. Ενώ διαθέτει ένα τόσο μεγάλο πολιτιστικό προϊόν και άριστο και σε ποιότητα, όχι μόνο σε ποσότητα, είναι μοναδική χώρα στην Ευρώπη η οποία έχει απολέσει σε τόσο μεγάλο βαθμό την ιστορική της οικονομία. Σε επίπεδο δομημένου περιβάλλοντος τουλάχιστον, αυτό που με αφορά εμένα. Θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε το γιατί, το έχουμε απαντήσει εγώ από παιδί, με απασχόλησε. Λέω, μα γιατί. Γιατί ας πούμε πόλεις έννοιες όπως η Αθήνα. Δεν είναι πόλεις μόνο, είναι έννοιες έτσι. Με γιατί είναι πόλεις, η Σπάρτη, το Άργος, η Θήμα. Θήμα, Τέμπε λέει ο άλλος. Η Κόρινθος. Γιατί ένας διεθνής επισκέπτης μόλις έρθει. Αυτό που έχει πλάσει στο μυαλό του ότι είναι η Κόρινθος, διαβάζοντας τα αρχαία κείμενα, θα το συναντήσει. Στην Ιταλία κάποιος διαβάζει για την αναγέννηση. Τώρα θα μιλήσει από πού ήρθε τη Φλωρεντία. Θα οραματιστεί τη Φλωρεντία, τη Βενετία, τη Ρώμη. Δεν θα βρει το 100% αυτό που οραματίστηκε, αλλά το 80% θα το βρει. Στην Κόρινθο φαντάζομαι θα βρει το 0%. Γιατί συνέβη αυτό, γιατί απόλυσε αυτή η χώρα την ιστορική της φυσιογνωμία σε τόσο μεγάλο βαθμό. Δεν θα σας απασχολήσω να το εξηγήσουμε. Υπάρχει να απαντήσει ένα ολόκληρο κείμενο. Να δούμε τώρα τη Λακωνία. Μιλώντας για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, θα πρέπει να αναλυσμονούμε τις τέτοιες που υπάρχει μεταξύ πολιτισμού και τουρισμού. Ανέκαθεν. Ο πολιτισμός ήταν μια πρώτη ύλη που χρησιμοποιούσε ο τουρισμός. Το πολιτιστικό προϊόν ήταν και είναι ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς πόρους του τόπου, του δικού μας, αλλά και ένας από τους σημαντικότερους πόρους του πολιτιστικού τουρισμού είναι αυτό που είπα σχεδιάζοντας, έτσι αυθαίρετα, τους ονομάζω τόπους με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Θεωρούμε ότι μία από τις σημαντικότερες γεωγραφικές περιοχές της χώρας όσον αφορά την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της είναι ο νομός Λακωνίας. Είναι αλήθεια αυτό. Με τον όρο φυσιογνωμία του νομού Λακωνίας εννοούμε τα βασικά στοιχεία τα οποία σε συνδυασμό μεταξύ τους δημιουργούν το ιδιαίτερο και μοναδικό της ύφος. Δηλαδή, το ιδιόμορφο φυσικό περιβάλλον. Πράγματι, έχουμε έντονες αναλλαγές ορεινού και θαλάσσιου τοπίου, ειδικά οικοσυστήματα, σπήλαια, κτλ. Έχουμε ένα δίκτυο πολυάριθμων παραδοσιακών οικισμών που μέχρι τουλάχιστον όταν έκανα εγώ τη μελέτη αναγνώριση αρχιτεκτονική φυσιογνωμία επί Τρίτσι το 84-85 που γύρισα 406 οικισμούς σε όλη τη Λακωνία, δηλαδή την έχω φωτογραφημένη όλη τη Λακωνία οικιστικά, ήταν σε αρκετά καλό βαθμό διατήρηση. Οι βόλτες που κάνω τα τελευταία χρόνια δεν μου δείχνουν το ίδιο. Η μάνη που ήξερα εγώ το 1983, να μην πούμε το 70, δεν έχει καμία σχέση με το ίδιο έτσι. Οι αλλιώσεις είναι τρομακτικές. Έχουμε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Εκτός από τους μεγάλους μαστάρ, όπως είναι Μιστράς, Γεράκη, Μονομασία, η περιοχή είναι διάσπαρτη, λέμε, από ένα αρχαιολογικό υλικό και ίχνη οικίσεων όλων των εποχών, μικρότερης εμβέλειας, αλλά σε μεγάλη ποσότητα. Όπου και να πας, θα τα αρχαία. Και τελειμμένες ακροπόλεις. Ερυπωμένα βυζαντινά εκκλησάκια, φάρι, αγροτικές αποθήκες που φορτώναν το χαρούπι την ελιά στα κοντήρια, μοναχικά κτίσματα που τα λέω. Επίσης, αυτό όλο το δίκτυο των παλαιομανιάτικων οικισμών που είναι κατευθείαν από την αρχαία εποχή και είναι στο αγροπέδιο του Σαγιά, στον Ταΐγετο,
ακούω τεράστιο κόσμο στο φαρμακείο. Τρελαίνω. Με τις ανθρώπινες συγκαταστάσεις, αρχαία ριάκια, αρχαία λόγια, υδατοδεξαμενές, πού το καθεξής. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι η Λακωνία είναι ένας τόπος με ιδιαίτερη φυσιογνωμία πραγματικά σήμερα? Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω με βεβαιότητα, διότι δεν έχω εικόνα ούτε μελέτες επίκαιρας. Όμως θα σας πω ορισμένα στοιχεία. Δηλαδή ότι δεν είναι έτσι με αστοπικισμός αυτός. Στο συνέδριο με θέμα τουρισμός και μνημεία, πολιτιστικός τουρισμός που διοργανώθηκε στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 1993 από το ΤΕ σε συνεργασία με το ΙΚΟΜΟΣ, το τμήμα της UNESCO που ασχολείται με τα μνημεία, στο οποίο ήμουν μέλος του Συμβουλίου χρόνια, η συνάδελφος τότε αρχιτέκτονας κυρία Τσαλίκη είχε παρουσιάσει τα αποτελέσματα μιας μελέτης που λεγόταν Θέματα οργάνωσης πολιτιστικού τουρισμού. Η μελέτη διερεύνησε σε παραλλακτική κλίμακα τις δυνατότητες οργάνωσης προγραμμάτων ποιοτικού πολιτιστικού τουρισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι νομοί με τις υψηλότερες βαθμολογίες ήταν ως εξής. Η βαθμολογία ήταν από 1 έως 20. Α κατηγορία, ανθρωπογενές περιβάλλον. Βαθμολογία 1 έως 20. Α κατηγορία. Υλικό που αφορά, δηλαδή διαθεσιμότητα σε παραδοσιακούς οικισμούς και δομημένο περιβάλλον. Οι 5 πρώτοι νομοί στην κατάταξη είναι Κυκλάδος με 20 βαθμοί, Λακωνία δεύτερη με 19 βαθμούς. Συνακοντιστά τις Κυκλάδες, δηλαδή όλες τις χώρες των νησιών. Δεύτερον, οχυρώσεις αρχαιολογικοί χώροι. Ακόμα τότε η Λακωνία δεν είχε αρχίσει να αξιοποιήσει αρχαιολογικούς χώρους. Με βαθμολογία 1 έως 20 πήρε την 7η θέση, με 17 βαθμούς. Κατηγορία φυσικών περιβάλλων, συνολικά την 4η θέση. Κυκλάδες πρώτο, Δωδεκάνησα δεύτερο, Αττική τρίτο, τέταρτο Λακωνία. Ενώ στην κατηγορία σπήλαια και ιαματικές πηγές πέραν μαζί την πρώτη θέση. Στο σύνολο της αξιολόγησης, φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον μαζί, Λακωνία κατέχει την τέταρτη θέση. Πρώτη Κυκλάδες με 78 βαθμούς στα 100, δεύτερη Δωδεκάνησα με 74%, τρίτη Αττική 73%, τέταρτη Λακωνία 69%. Άρα δεν είναι ρομαντικό και τοπικιστικό αυτό που ανέφερα πριν. Όντως η Λακωνία έχει μια ιδιαίτερη ψυχολογία. Το 84-85 πραγματοποιώντα τη μελέτη αυτή, αναγνώρισε αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του νομού Λακωνίας, που πραγματοποίησαμε αυτοψίε όλου του συνδυασμού, είχαμε χαρακτηρίσει ω προ το αρχιτεκτονικό πολιτιστικό ενδιαφέρον 34 οικισμού ω πολύ αξιόλογου, πολύ ιδιαίτερου οικισμού, με μεγάλο βαθμό διατήρηση του χαρακτήρα του, ενώ 110 οικισμοί ήταν αξιόλογοι. Δηλαδή, ένα ποσοστό σχεδόν 40% των οικισμών εκείνη την περίοδο διατηρούσαν ακόμα την παραδοσιακή αρχιτεκτονική φυσιογνωμία. Όσον αφορά το αρχαιολογικό τοπίο, ήταν αναλύωτο έτσι όπως το περιέγραψα πριν. Με έντονο το στοιχείο της διασποράς. Μικρά πράγματα διάσπαρτα παντού. Θα συμφωνήσω με τον πρώτο ομιλητή ότι η Λακωνία, το προφίλ της είναι, έχει εκτός από αυτούς τους στάρους που είπαμε, διάφορα μικρά πράγματα που από καθένα από μόνο του είναι κάτι μέτριο. Το όλο αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον σύνολο. Με έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι ιδιαίτερα με την περιοχή του Πάρνων από το Ζάρακα, που είναι και η πατρίδα μου, μέχρι το Μαλέα. Τι θα μπορούσε να γίνει, τι προγράμματα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ώστε να σωθεί αυτός ο τόπος. Δηλαδή το εκφράζω ως εξής. Μια περιοχή η οποία διαθέτει ένα τόσο καλό φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα είναι υποβαθμισμένη όσον αφορά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Τέτοια προγράμματα λοιπόν έχουν διαπιστώσει ως όλοι μας κοστίζουν. Κοστίζουν πρώτος ο κράτος. Για να χρηματοδοτήσει ειδικές μελέτες και κατασκευές για άγρια υποδομής και εξοραϊσμού. Έχουμε ένα ωραίο χωριό. Άλλο είναι το κόστος μιας απλής συναντιώσεως στα δρομάκια, άλλο να πάρει και πόλη του ή κατερούνια. Άρα κοστίζει. Στον ιδιώτη, γιατί οι ειδικοί όροι δόμησης πιθανώς θα επιβληθούν, συνήθως οδηγούν σε μια κατασκευή σαφώς θα παγιδεύονται από μια συνηθισμένη. Τις περισσότερες φορές αυτό θα απαιτηθεί, υπομορφή ενός ψυχρού προεδρικού διατάγματος, από τον ιδιώτη μικροαγρότη μόνιμο κάτοικο στο χωριό, ο οποίος απλώς προσπαθεί να καλύψει τις ιδιώτες στεγαστικές πανάγκες με το κράτος και τη συνέδεια διαιτητέων. Είναι δύσληπτα αυτά τα μέτρα προστασίας, εκτός από ό,τι κοστίζουν από το μέσο κάτοικο του χωριού. Πρώτο, διότι δεν έχει την απαιτούμενη πολιτιστική στάθμη, παιδεία και ιστορική μνήμη. Και τούτο γιατί δεν έχει ευθύνη ο ίδιος, έτσι. Αν δεν έχει παιδεία, δεν έχει ο ίδιος. Και διότι είναι τόσο υποβαθμισμένοι άλλοι τομείς πρώτης ανάγκης, παραδείγματος χάρη ίδρυψη, έλλειψη γιατρού, οδικό δίκτυο, εισόδημα, ώστε ένα πρόγραμμα προστασίας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς έρχεται στο μυαλό του σε δεύτερη μοίρα. Καθόλου τυχαία, αντί προλόγου στη μελέτη μα για την αναγνώριση των οικισμών του, τότε το 1984, σκοπίμως τοποθετήσαμε το παρακάτω χειρόγραφο σημείωμα, το οποίο σε 10 αράδες
συμπυκνώνει κατά τη γνώμη μας όλη την παραπάνω περιγραφή σαν αντίφαση. Κι εγώ πήγαινα στους οικισμούς ρομαντικά. Αυτό το σημειωματάκι τους βάλαμε μέσα έτσι. Ψιλόβραχε. Μετά από χιλιόμετρα χωματόδρομο, φτάνουμε με το μικρό αυτοκίνητο στο χωριό Άλφα. Η γνωστή εικόνα της εγκατάλειψης και της στέρησης. Σταματάμε μπροστά στο καφενείο. Δύο-τρεις πόρτες ανοίγουν από τα διπλανά σπίτια. Μαύρες κορνίζες. Καλέ, από τη ΔΕΗ είσαστε. Ρε Μπίτσο, μπας και ο γιατρός. Όχι. Κάνουμε μία έρευνα για την αναγνώριση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των οικισμών του νομού Λαχωνίας. Οι πόρτες κλείνουν. Τις κοιτάμε και σημειώνουμε. Τα βλαβωτές. Αυτούς είναι τώρα. Οι προτάσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσιογνωμίας της περιοχής μας δεν έχουν καμία πιθανότητα επιτυχίας αν δεν συνεργαστούν οι μόνιμοι κάτοικοι. Για να συμβεί αυτό, πρέπει για τους ίδιους να υπάρξει όφελος και όχι μόνο απογορεύσεις. Εξάλλου, μέχρι τώρα η εμπειρία έχει δείξει ότι αποσπασματικές ενέργειες και ρυθμίσεις που στηρίζονται σε μια λογική απαγόρευσης δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Οι οικισμοί κηρυγμένοι ως παραδοσιακοί, μετά από μερικά χρόνια δεν είναι πια παραδοσιακοί, διότι έχουν υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις. Συμπέρασμα. Οφείλουμε να απαντήσουμε στο παρακάτω απλά διατυπωμένο ερώτημα. Στην περιοχή που εγώ τουλάχιστον γνωρίζω καλά, που όπως προείπα είναι από την περιοχή του Ζάρακα στο κρατήριο Μαλαία, ίσως και σε όλο τον πάγο. Το ερώτημα είναι. Έχουμε καμιά εκατοστή περίπου πετρώχτης στους οικισμούς, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου ακόμα έχουν καλό βαθμό διατήρησης, γιατί αν ήμασταν δεύτερα τις Κυκλάδες και οι Κυκλάδες έχουν καταδείξει όπως έχουν καταντήσει λόγω μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης και εμείς λιγότεροι, άρα πάντα θα είμαστε στην πρώτη θέση ακόμα. Εκατοντάδες αρχαία μικρά, βυζαντινά και νεότερα κτίσματα σε μεγάλο βαθμό αλλοιωμένα από τη φυσική φθορά και τις ασύμβατες νεότερες επεμβάσεις, ενταγμένα σε ένα πανέμορφο και αναλύωτο περιβάλλον, αλλά δημογραφικά και οικονομικά υποβαθμισμένο. Τι κάνουμε? Εξακολουθούμε να αφήνουμε τον νέο τρόπο ζωής και τη νέα τεχνολογία να περνάνε σε αυτόν τον τόπο χωρίς ειδικό σχεδιασμό προσαρμογής? Επεμβαίνουμε σημειακά σε μεμονωμένα κτίρια ή μικρές οικιστικές ζώνες, ή προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης στηριγμένο στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία της περιοχής? Δεν είναι δουλειά της αναπτυξιακής αυτό. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος προγραμμάτων που θα σχεδιάσουμε για το επόμενο διάστημα? Η άποψή μας είναι, συμφωνώντας με τον πρώτο μιλητή, ξαναλέω, ότι όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία που αποτελούν το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον της περιοχής, με εξαίρεση με τις μεγάλες αυτές καθημερινές μονάδες, από μόνα τους και ένα-ένα δεν έχουν μεγάλη δυναμική. Μεγάλη δυναμική των ενδιαφέρων είναι το όλο. Όλα αυτά μαζί αποτελούν μια πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα, ένα προορισμό για περιήγηση, εξερεύνηση, απόδραση από τον αστικό τρόπο ζωής. Δηλαδή αυτό που λέμε πολιτιστικό ή οικολογικό τουρισμό. Προτείνω λοιπόν. Μέσα από ένα ειδικό σχεδιασμό να αναλυθούν και να σημανθούν ή να δημιουργηθούν εξ αρχής δίκτυα δρόμων διαφόρων διαβαθμίσεων, όπως περιβαλλοντικά μονοπάτια, παλαιοί λιθόστρωτοι δρόμοι που ένωναν τους οικισμούς ή ακόμα και υπάρχοντες τοπικοί αμαξιτοί δρόμοι διακλαδώς στο παρκέφο του δικτύου, η χάραξη και η σήμανση των οποίων μπορεί να λαμβάνει υπόψη εκτός από τα σημαντικά λειτουργικά κριτήρια, να στοχεύει στην ένωση διαφόρων τόπων της περιοχής μέσα από ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό τουριστικό σενάριο, ώστε να δημιουργηθούν διάφορα ειδικό ενδιαφέροντος δίκτυα. Στόχος είναι οι χαρακτηριστικές θέσεις του τοπίου του πάγματος, τα σημεία εξαιρετικής θέας, οι περιοχές που περιλαμβάνουν αγροτικές καλλιέργειες προβιομηχανικής περίοδου, παραδείγματος χάρη παλιοί ελαιώνες, καρουχές, συστήματα αμπελιών που περιλαμβάνουν τα μονοπάτια, τα λιθόστρωτα, τα παλιά πατητήρια, τις ξερολογικές, τις στέρνες, όλα τα ίχνη κύσεως από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα, οι ανεμόμυλοι, οι νερόμυλοι, κάποιοι μικροί αναλύωτοι οικισμοί να αποτελέσουν τμήματα στάσης ενός δικτύου μιας ειδικά συγκεκριμένης πολιτιστικής τουριστικής διαδρομής εν είδη υπαίθριου ανοιχτού μουσείου, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας, τοπογραφίας, λιθοκριτικής, τέχνη της γης, land art, οικολογίας, παραδοσιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας και γενικά αγροτικής αρχαιολογίας, όπου τα σπάνια οικοσυστήματα από την αρχαιότητα σήμερα θα εκτίθενται στο φυσικό τους χώρο, ενώ παράλληλα θα συνεχίζουν να εξελίσσονται και να δέχονται τον νέο τρόπο ζωής και τη νέα τεχνολογία μέσα από ειδικούς όρους και περιορισμούς. Για να χαραχθούν, να σημανθούν και να πραγματοποιηθούν οι διαδρομές και τα δίκτυα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λεπτομερής αναγνώριση του φυσικού και λογιστικού αρχαιολογικού τοπίου της περιοχής, το οποίο σε μεγάλο βαθμό υπάρχει. Γνωρίζω και αναπτυξιακή εταιρεία που πάρουν να έχει διαχειριστεί τα προγράμματα λύτρια στην περιοχή μας με ανάλογη αντίληψη και φιλοσοφία,
Γνωρίζω επίσης ότι το έργο της είναι κυρίως πιλωτικό και στόχο έχει, όπως εγώ το αντιλαμβάνω τουλάχιστον, να δημιουργεί ορατά εφαρμοσμένα παραδείγματα πρότυπα για να εμπνεύσει τις τοπικές κοινωνίες. Ίσως είναι αυτή τη φορά μια σημαντική πρόκληση όλοι μαζί να σχεδιάσουμε ένα μικρό δίκτυο, μια μικρή διαδρομή, ως ένα πρώτο πιλωτικό πείραμα. Για παράδειγμα, δεν γνωρίζω αν αυτό είναι δυνατό. Θα μπορούσε αντί να επιδοτούμε τις κατασκευές ξενοδοχείων, παράδειγμα μια μικρή μονάδα 20 δωματίων, σε ένα μέρος, να επιδοτηθεί η ανακαίνιση 10 παλιών σπιτιών, με δυναμικότητα αντίστοιχη, 3-4 κρίνες το καθένα, το οποίο να είναι διάσπαρτα σε διαφορετικά χωριά της περιοχής. Ένα σπίτι στο Χάρακα, ένα στο λιμάνι Γέρακα, ένα στη Λιχιά. Αυτή η μικρή ξενώνεση σε συνδυασμό με την ανακαίνιση ενός δύο χώρων εστίασης, τη δημιουργία μικρών καταστημάτων τυποποιητηρίων παραδοσιακών προϊόντων, την ανάδειξη ανάπλαση ενός σημείου εξαιρετικής θέας, την ανάδειξη ενός παλιού πλέγματος παραδοσιακών καλλιεργειών με τις εγκαταστάσεις τη Στέρα, τη Ζερολιφιά, το Παντιτήρι, το Καλύπτη, να αποτελέσουν ένα δίκτυο και μια διαδρομή. Τούτο δεν αθεωρηθεί καινοτόμα δράση. Η πρόταση να έχει συνεταιριστικό χαρακτήρα, συγκεκριμένες δεσμεύσεις και να επιδοτηθεί εξ ολοκλήρου ως ενιαία πρόταση και όχι ως μεμονωμένη δράση του καθενός. Αυτή είναι η πρόταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιωργακόπουλο. Είναι πάντα ένας σαγηνευτικός ομιλητής που κρατάει από μόνος του το ενδιαφέρον. Όταν γνώρισα εδώ πριν 15 χρόνια σε μια αντίστοιχη εκδήλωση, αλλά είναι και μαγικός αρχιτέκτονας, έτσι, δηλαδή δεν είναι θεωρητικός. Λοιπόν, κίνησε πολύ, πολύ γρήγορα το πρόγραμμα, αλλά και νομίζω και περιεκτικά με ποιος κοσμάς για την περιποποίηση δεν κατάφερε να είναι μαζί μας. Δεν κολλάει και σαν τα μαγιά μου μετά. Δήμαρχή μου, την αρχή μου σύμβουλη, θα ήθελα να σου πω δύο λόγια σε όλο το κοινό, αλλά απευθυνόμενο κυρίω σε αυτού. Αν μου επιτρέπει. Όχι, αυτό θα κάνω. Να κάνω ένα πρώτο. Δεν κλείνουμε, δεν φεύγουμε. Η συζήτηση ξεκινάει τώρα το εργαστήριο. Λοιπόν, προσκύνησε το πρόγραμμα πάρα πολύ καλά. Τέθηκαν μέσα σε 10 λεπτά τελικά αυτά που αποτελούν στοιχεία μια συζήτηση. Θα ζητήσουμε συγγνώμη από τον κύριο Αναστασόπουλο, είμαστε τρεις μέρες στους δρόμους και η έλλειψη αυτή να αναπληρωθεί με επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα μας. Τη Δευτέρα το πρωί θα έχουμε αναρτήσει την παρουσίασή του, οπότε είστε όλοι άνθρωποι των νέων τεχνολογιών. Δευτέρα το πρωί λοιπόν, όταν πάτε στο γραφείο σας, θα μπείτε στον μισθοχώρο του πάρουμε και θα δείτε την παρουσίαση του κυρίου Αστρόπου για να συμπληρώσετε αυτά που ακούσατε με αυτά που θα δείτε. Πιστεύω όλοι συγκρατήσαμε εικόνες και μας γύρισε και μεγαλύτερη αγωνία για το πώς τα παιδιά δούλεψαν εκεί στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μασίνης. Εγώ με χαρά, επειδή συνεργάζομαι στην άμυνα του στάδιου σαν Πελοπόννησος, να έχω πάει πολλές φορές στην Έδρα και στην περιοχή. Τώρα λοιπόν, σε αυτό το σημείο ξεκινάει η κουβέντα. Ακούστηκαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα κατά την άποψή μου και αυτό δεν είναι για να ευλογούμε τα γένια μας. Κάνω ένα σχόλιο για την τελευταία πρόταση που είπε ο Λάζαρος. Πράγματι, τα προγράμματα αγροτουρισμού, όπως σχεδιάστηκαν μια σκληρή οικία που έπρεπε την Υπουργή Απόβαση να κάνουμε τριών αστέρων κατελάχιστον και παλιά και δωματίων, αυτές βγάζανε μια επένδυση της τάξης των 500.000 κατελάχιστον, με αποτέλεσμα πραγματικά για έναν αγρότη δεν ήταν προσφυλές. Οι περισσότεροι που ήρθαν και κάνανε αυτές τις μονάδες δεν ήταν άνθρωποι και κάτοικοι της περιοχής και ουσιαστικά οι όσοι κάτοικοι της περιοχής επιχείρησαν, τους πήραμε στο λαιμό μας γιατί έπρεπε να χρεωθούν 250.000 ευρώ την ιδία συμμετοχή για μια μονάδα που δεν δουλεύει όλο τον χρόνο, άσχετα αν στο Excel βιωσιμότητες αποδεικνύονταν όλες εντάξει, με μεγάλες πληρότητες, με πολλά πρωινά κλπ. Αυτή η ιδέα τώρα είναι κοντά γιατί άλλαξε η νομοθεσία για τα τουριστικά. Ξέρετε πλέον ότι και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, είναι αναγνωρισμένοι από τον ΕΟΤ τουριστική κατηγορία. Ακόμη και το σπίτι σου, αν έχεις ένα σπίτι σε ένα παραλιακό μέρος και το νοικιάσεις το καλοκαίρι, πλέον είσαι. Και αυτό είναι μια κατηγορία αναγνωρισμένη από τον ΕΟΤ. Άρα, πρέπει τεκμηριωμένα, Λάζαρε, να υποβάλουμε αυτή την πρόταση στη νέα οικία που τώρα φτιάχνει το Υπουργείο. Και ο κύριος Κατσούπης εδώ, εκλεκτός που είναι μαζί μας, είναι λίγο κουρασμένος, γιατί και αυτός παρακολουθεί όλο το τρίμερο. Δεν ξέρω αν μπορεί να μπει στην κουβέντα. Έχει τεθεί και σε άλλες κουβέντες το θέμα της οικία για τον αγροτουρισμό να είναι σε μια ευέλικτη κατεύθυνση, όπως ανέφερες. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, εγώ θα δώσω τον λόγο στον Δήμαρχο Νότιας Κοινωνίας για να ξεκινήσει τον διάλογο που θα κάνουμε για το δεύτερο μέρος. Νομίζω επιτυχία στέφθηκε για μια φορά μια ημερίδα που συντονίζει η αναπτυξιακή. Εγώ θα ήθελα και θα μου επιτρέψετε λίγο να πω λίγο τα του σπιτιού μου για τι έχει τη σημασία του.
Όπως ο Μαρίνος είχα πει ότι κάποια στιγμή θα ήθελα, μην γνωρίζοντας για αυτήν την ημερίδα, θα ήθελα να φέρω τους δικούς μου ανθρώπους, τους ανθρώπους που αποτελούν το Δημοτικό μου Συμβούλιο, να περπατήσουν, να γνωρίσουν και τη Μονεβάσια όσοι από αυτούς δεν έχουν έρθει. Και το έκανα αυτό, το ήθελα αυτό, γιατί τη Μονεβάσια πραγματικά την αγαπάω. Δεν ξέρω, από την πρώτη στιγμή που ήρθα και εργαζόμασταν μαζί, η ενέργεια της Μονεβάσιας πραγματικά με είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον. Και προσπαθώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Ίσως γιατί το Λεωνίδιο, που είναι τόπος καταγωγής μου, και η Μονεβάσια έχουν κοινά στοιχεία, κοινά γνωρίσματα και αν θέλετε έχουν και κοινή ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι το πενεμένο κάστρο της Μονεβασιάς το πάτησε ο καπιτάν Γεωργάκης Μανολάκης, ο Τσάκωνας αγωνιστής. Άρα να πω, έχουμε και ιστορικά συνδεόμαστε άρρηκτα με την Μονεβάσια. Επίσης, η Μονεβάσια με το Λεωνίδιο έχουν κοινά αρχιτεκτονικά, πολιτιστικά και αν θέλετε και αγροτικά στοιχεία. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε το κάστρο, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το κάστρο για τη Μονεβάσια είναι ένα εξαιρετικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Ίσως νομίζω ο κάστρο δεν πρέπει να υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Αυτή την ομορφιά, αυτή τη γοητεία, αυτόν τον ρομαντισμό, αυτή την ατμόσφαιρα που βγάζει το κάστρο είναι πραγματικά εκπληκτικό. Το Λεωνίδιο όμως έχει μικρά διακεκριμένα στοιχεία, διάσπαρτα αν θέλετε μέσα στον οικισμό, που ταιριάζουν και ειδικά στο αρχιτεκτονικό του κομμάτι, ταιριάζουν πολύ με τη Μονεβάσια. Το κακό με το Λεωνίδιο, ενώ είναι και αυτό ατμοσφαιρικό, είναι ότι αυτά τα στοιχεία είναι κρυμμένα, είναι εγκλωβισμένα αν θέλετε μέσα σε κομμάτι του οικισμού. Τι θέλω να πω. Δεν είναι μόνο η κεντρική αγορά του Λεωνιδίου, δεν είναι η αρχιτεκτονική του που είναι πραγματικά ωραία, εξαιρετική. Το Λεωνίδιο πρέπει να το περπατήσει, πρέπει να περπατήσει τις πάνω γειτονιές του, να δεις ότι έχει σοκάκια, μικρογραφίες του κάστρου. Πρέπει να ανοίξουν οι μεγάλες νταμπλαβωτές αυλόπορτες για να μπεις μέσα να δεις τις εκπληκτικές τσακώνικες αυλές. Θα πρέπει να μπεις μέσα στα σπίτια για να δεις τα ιδιαίτερα στοιχεία, να δεις τα ζωρευτά ταβάνια, να δεις τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, τα γύσα, τα παράθυρα, τις τοιχογραφίες και γι' αυτό ήθελα να αναπευθώ και στους δικούς μου δημοτικούς συμβούλους, στους αντιδημάρχους μου και τα λοιπά παιδιά και τους συμβούλους και να τους πω ότι όπως είδατε και από τη σημερινή συγκέντρωση όλα επικεντρώνονται γύρω από την ιστορία, την κουλτούρα, τον πολιτισμό. Ο κόσμος, όπως και με ιδρύγκαρε αν θέλετε την προηγούμενη εισήγηση, ναι, ο κόσμος κοιτάζει την καθημερινότητά του, κοιτάζει το νερό του, κοιτάζει αν πληρώθηκε η ΔΕΗ, αν πληρώθηκε η ΔΕΗ, αν θα του βάλουν μια κολόνα και αυτή αν θέλετε είναι η μεγάλη γκρίνια και η καθημερινότητα και ενός δημάρχου. Να μου κόψεις τα κλαδιά, να μου διορίσεις το παιδί και να μου βάλεις δύο λάμπες. Και αν τα κάνεις είσαι αρχηγός. Κανείς δεν καταλαβαίνει ότι αλλού είναι η στόχευση. Άρα λοιπόν και εμείς θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο πιο θεωρητικά, να δούμε ότι και ο δικός μας Δήμος και η πρωτεύουσά μας το Λεωνίδιο έχει όλα αυτά τα στοιχεία για να μπορέσουμε λαμβάνοντας και αν θέλετε και συνεργαζόμενοι με προγράμματα πιλωτικά ή όπως είναι και το Leader και εκεί να κατευθύνουμε και τα δικά μας έργα που προτιμούμε τέλος πάντων μπορούμε να αναπτυχθούμε με την καλή έννοια και όχι την έννοια της ανάπτυξης ανοίγω ένα σεντόνι. Άρα λοιπόν θα ήθελα αυτό σιγά σιγά πρώτα εμείς να το εντοπίσουμε, πρώτα να περάσει μέσα μας και σιγά σιγά να το περνάμε και εμείς στον κόσμο. Η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, αυτή είναι η βάση μας. Ναι, έχει η καθημερινότητα, οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντική, αλλά η διαφοροποίησή μας και η πρόοδος μας βασίζεται στην κουλτούρα μας, στην ιστορία, στον πολιτισμό μας και στην αρχιτεκτονική μας. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, θα σας δώσω τον λόγο να συμβάλλετε, γιατί ο Ρετάει κυρία Τζανετέα για ευχάριστο σοβαρό προσωπικό λόγο πρέπει να είναι στη Σπάρτη. Δεν χρειάζεται να μας τον πει ποιος είναι, αλλά θα μας έρθει στο βήμα να συνοψίσει με τη δική της οπτική. Συνεργαζόμαστε, όπως είπα και στην αρχή, πολλά χρόνια, με διαφορετικές θέσεις από την Ομάρχη για χρόνια, την Ομαρχική Αυτοδιοίκηση, αντιπεριφερειάρχης τις τελευταίες δύο θητείες, αυτή που πέρασε και αυτή που είναι. Και έχουμε σχεδιάσει μαζί πράγματα και είναι πολύ μεγάλο. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ τον Πάρνα, γιατί όπως είπα και στην αρχή μου στον χαιρετισμό, μέσα από όλα αυτά τα χρόνια στοχεύει, μέσα από τον προγραμματισμό και τη συνεργασία που έχει με όλους,
στο να αναδείξει την περιοχή επίδρασής του, να το πω έτσι. Και μέσα από τις τοποθετήσεις όλων των ομιλητών αναδείχθηκε, αν θέλετε, το ενδιαφέρον, η αγωνία όλων για να πάμε στοχευμένα στο επόμενο βήμα, στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Νομίζω λοιπόν ότι ανοίγοντας και ο διάλογος που θα συνεχίσετε, λοιπόν, που πρέπει να φύγω, θα τεθούν στόχοι, προτάσεις, προβληματισμοί, θα δοθούν απαντήσεις προκειμένου με τη δική σας την εμπειρία να οδηγήσετε και τη συνεργασία όλων και με τους Δήμους και με εμάς την περιφέρεια που έχουμε πολύ καλή συνεργασία, όπως είπε και ο Μαρίνος, ο Σπύρος εδώ, ο πρώτος συνεργάτης χρόνια, ο Στάθης που τους γνωρίζω, ο Δήμαρχος. Να μπορέσουμε λοιπόν με σεβασμό στο περιβάλλον, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του τόπου, με τα προϊόντα μας, με τον πολιτισμό μας, με τις γεύσεις μας, με τους ανθρώπους μας, να μπορέσουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε προγράμματα που θα φέρουν όφελος στον τόπο. Εγώ αυτά θέλω να πω, σταθερά θα είμαστε κοντά σας. Ευελπιστούμε και εμείς στην δική σας εμπειρία και συνεργασία. Και θεωρώ ότι τα επόμενα βήματα θα είναι που θα δείξουμε την κατεύθυνση με την οποία θα πρέπει να οδηγηθούμε. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αντιπεριφερειάρχη. Πράγματι και δεδομένη τη αποκέντρωση τη διαχείριση του προγράμματος που αναφέραμε προηγουμένως, ότι αυτό πλέον θα το παρακολουθούν οι υπηρεσίες διαχείρισης της περιφέρειας στην επόμενη περίοδο και του Λίντερ. Και δεδομένου δε ότι ουσιαστικά το σύνολο της περιφερειακής ενότητας του νομού Λακωνίας δίνει της πόλης της Σπάρτης, όχι από δική μας απόφαση, αλλά από θέμα κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι περιοχή Λίντερ. Αντιλαμβάνεστε ότι και η παρουσία της κυρίας Αντιπεριφερειάρχου εδώ και ο λόγος της είναι για μας μια, πώς να το πούμε, μια ανοιχτή διαδικασία συμβολέου, δεδομένου ότι θα έρθουμε στο νομό, στον οποίο έχει την πολιτική ευθύνη μαζί με τους δημάρχους, για να κάνουμε για να συνεχίσουμε τη δουλειά αυτή που κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και... Παρακαλώ, ποιος... Να πείσουμε... Μισό λεπτό, θα τα κλείσω. Λοιπόν, καταρχήν, παραγγέλνω... Φεύγω εγώ από αυτήν την κουβέντα. Μαρίνο, πριν κλείσουμε, θα πει κάτι ο Τσιμπίδης για το αν έχει μέλλον το κρασί στα πελετά και μετά θα κλείσουμε. Δεν κλείνουμε τώρα. Τώρα είναι η κουβέντα, είπαμε. Καταρχήν, το δίπλο είναι σε νέα ώρα. Η κουβέντα πήγε πάρα πολύ όμορφα. Δεν νομίζω να έχει κουραστεί κανείς. Και εκεί θα συνεχιστεί η κουβέντα. Καταρχήν, έχουμε ήρθε η φωτογραφία. Βάλουν ακόμη και τα σφάλματα. Αποκαθίστατε. Σε δύο λεπτά έχουμε τελειώσει. Αυτό είναι εδώ από πάνω το όρο Συνθόμη. Και η φωτογραφία παρμένει όλο ψηλά. Από κάτω είναι το χωριό και στο βάθος ο αρχαιολογικός χώρος. Εκεί κάτω είναι το στάδιο. Εδώ το ασκληπείο που θα τα δείτε και σε άλλες φωτογραφίες. Και το πάνω το θέατρο που πριν αποκατασταθεί. Αυτή είναι η Αρκαδική πύλη. Έχει ένα πολύ μεγάλο μήκος, περίπου 9 χιλιόμετρα τέτοια τείχη και εδώ είναι η πύλη προς την Αρκαδία. Υπάρχει και η Λακωνική, αλλά δυστυχώς ήταν μικρότερου όγκου και η οποία είχε καταστραφεί την περίοδο της δεκαετίας του 60. Δεν πολύ σκόνο το καταλώ, δεν έρχονταν. Όχι, έρχονταν. Είχαμε παρτίδες. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα μέρος του η Αρκαδική πύλη εκεί κάτω. Εδώ και εδώ είναι ένα από τους πύργους που είχε κατά διαστήματα όλο αυτό το επιμήκυες τείχος. Εδώ είναι το αρχαίο θέατρο όπως ήταν παλιά και η επόμενη είναι όπως έγινε. Αυτό τώρα δίδονται παραστάσεις εδώ και χωράει με τους 2.500 ανθρώπους. Παρόλο που δεν φαίνεται. Εδώ είναι το θέατρο δίπλα η αγορά. Έχει και, αυτή είναι η αγορά όπως ήταν η αρχαία αγορά σε μήκος περίπου 100 μέτρα με συστήματα για να μετράνε τον όγκο των προϊόντων που πουλάγανε κλπ. Εδώ είναι το Ασκληπείο και εκεί αυτό το θεατράκι το μικρό είναι το εκκλησιαστήριο, θα το δούμε και παρακάτω. Το στάδιο όπως ήταν αρχικά και όπως έγινε, που είναι γύρω-γύρω και το γυμναστήριο, αυτό χωράει περί τις 8.000 και αν πάνε εδώ και στα Βρανή,
πολύ περισσότερο. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες εκδηλώσεις με πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, η διαφορά της Βιέννης είναι να φτιαχτούν και υποδομές πρόσβασης, πάρκινγκ κλπ. Που είναι σε ένα βαθμό παραπίσω και έτσι παραπάνω. Το προηγούμενο, αν μπορούμε να μισό το παιδί. Αυτό είναι το στάδιο από άλλη πλευρά και από την τρίτη. Πάμε παρακάτω. Το εκκλησιαστήριο. Εδώ μέσα γινόταν. Εδώ χωράει χίλιους ανθρώπους. Είναι ένα θεατράκι που ήταν καλοδιατηρημένο από την αρχή. Και εδώ μέσα παίζανε τα παιδιά. Και να δούμε λίγο παρακάτω αυτή τη στιγμή από τα γράμματα γρήγορα. Τις φωτογραφίες με τα παιδιά που έπεσαν. Εδώ είναι μαθητές, όπως λέγαμε, οι θεατές κατά βάση. Και εκεί πέρα ένα σχολείο που έπαιζε ένα έργο. Ναι. Εδώ είναι το εγγλέζικο που σας έλεγα από την Βασιλική Ακαδημία του Δράματος του Λονδίνου. Άλλο σχολείο, είναι σχολεία όλα αυτά. Εντάξει, να είστε καλά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ενθαρρύνω, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, να πάρουν το λόγο όσοι δεν τον πήραν μέχρι τώρα, χωρίς να κάνουμε μια μεγάλη παρέμβαση, μικρές ήταν οι παρέμβασες απόψε, μια μικρότερη για να συμβάλλει στην κουβέντα και στο μάλλον όλοι στη συζήτηση και να προετοιμαστούμε για το μετά τη νέα συνέχεια του προγράμματος. Σήκω Μαρία, μου το Βασιλείο. Κάποιος που θέλει να πάρει το λόγο, ο κύριος Μοίρας εδώ θέλει να πει κάτι, ο εκλεκτός συνάδελφος από διαχειριστική αρχή, που είναι μεγάλο της κορυμπάσης. Γιατί το πρόγραμμα αυτό είναι ακόμα στα σπάργανα που θα βλέπουμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε συνεργασία πάλι καλή όπως το παρελθόν. Είμαστε περισσότεροι τώρα που είναι καταλάβει. Νομίζω ότι θα περπατήσουμε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μοίρα. Έχουμε δύο Ιόνιους σήμερα εδώ πέρα. Τον κύριο Ρουβά που ήρθε από την Κέρκυρα για αυτή τη δουλειά. Γιατί δεν μπορούσε παρά κάποιος που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Κέρκυρα να μην ασχολείται με τον πολιτισμό. Είναι αυτονόητο δηλαδή το περιβάλλον ότι οδηγεί σε αυτή την ενασχόληση. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ο κύριος Μπόκο, ο Λινιώτης Μεσχολούς, αρχιμοτικός σύμβουλος του Δήμου Νότιας Κοινωνίας. Θα μιλήσω για το κομμάτι του τουρισμού σχέση και με τα τρόφιμα και τις γεύσεις και τα παραδοσιακά προϊόντα. Θεωρώ ότι το κράτος πρέπει να φτιάξει. Ναι, το θεωρώ Θεωρώ ότι το κράτος που πρέπει να δημιουργηθεί όσον αφορά την Ανατολική Πελοπόννησο δίνει ένα πλεονέκτημα στα προϊόντα. Δουλειά και τα παραδοσιακά και τα αντικοποιημένα που πρόκειται επί τηρήμα. Όταν αυτό συνδεθεί και με το περιβάλλον και τη φύση και τον πάρμα, τα αρωματικά φυτά, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα τη περιοχή μα, δίνει μια προστιθέμενη αξία σε αυτά τα προϊόντα. Και σε πάνω σε αυτή τη βάση πρέπει να πατήσουμε. Δηλαδή, αλλιώ αφού σε ένα προϊόν προέρχεται τη μονεβάσια από το Λεωνίδιο, από κάποιο κάπου που έχει κάποια στοιχεία θετικά, και αλλιώ αφού σε ένα προϊόν προέρχεται από ένα σοπόπιτι, το οποίο έχει δυσφημιστεί από περιβαλλοντολογικέ και. Δεν κάσω ποτέ, θα μας δεσπάρω. Να πάνω, ναι. Άρα. Να το δώσω, έτσι. Αυτό λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε και να παραλύσουμε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη, ο Δημήτρης είναι δημονόγος στο Φίμου, με μάχη μου ηθική στη Μηχανία και ταυτόχρονα ως Δημήτρης εδώ στο Δήμο Νότιας Κοινωνίας έχει αναλάβει τέτοια ζητήματα, είναι κοντά στην εταιρεία μας, τροφοδοτούμε προτάσεις, κάποιος άλλος που θα η κυρία Πέττη Πολυζωμοπούλου, σύμβουλος. Βλέποντας λίγο το τοπικό πρόγραμμα του Ιντερ σε όλα αυτά τα χρόνια και βλέποντας λίγο τα κονδύλια και τις δημόσιες δαπάνες που έτσι δοθήκαν, βλέπω μια υστέρηση και θα το συνδυάσω με την πρόταση του κ. Γεωργακόπουλου. Αυτό το κλάστερι του αγροτοτουρισμού, το οποίο πραγματικά θα ήταν συγκριτικό καινοτόμο είδος σε ένα διάλογο περιοχών, θα μπορούσε να πατρευτεί με μια δικτύωση συμπληρωματικών επιχειρήσεων που μπορούν να προβληθούν σε συνδυασμό αυτών των αγροτουριστικών καταλυμάτων, συγχρόνως στη σήμανση εξωτερικά των μνημείων, που εκεί βρίσκεις και το συγκριτικό αποτέλεσμα των περιοχών αναξενώνεων και συγχρόνως στην προβολή του πρόθεση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Αυτά τα τρία δεν έχουν δουλευτεί και δεν έχουν προωθηθεί στην περιοχή μας και πιστεύω ότι η προβολή και η σύγκριση πλεονεκτημάτων είναι κάτι που προωθεί το τουριστικό προϊόν και το πλεονέκτημα σε πολύ ψηλές βαθμίδες. Στατιστικά, επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με τον αγροτοτουρισμό
της Ισπανίας, της Ιταλίας, μπορώ να πω ότι η προβολή ομοιόμορφων επιχειρήσεων σε σύγκριση με άλλων περιοχών είναι το πρώτο που προσμετράται και φέρνει το τελικό τουριστικό αποτέλεσμα. Και συμβάλλει και στο ΡΕΦ της κάθε περιοχής. Γιατί δεν μιλάμε για το ΡΕΦ του κάθε νομού, αλλά της κάθε περιοχής προβολής του αγροτουριστικού προϊόντος. Άρα πιστεύω ότι ο σχεδιασμός του μελλοντικού προγράμματος, Leader, θα μπορούσε να προβάλλει αυτούς τους τρεις τομείς πιο εξειδικευμένα με μια σχεδιασμένη μορφή καινοτόμας πρότασης. Και ό,τι θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πολυλογού. Πράγματι, αυτό το θέμα νομίζω είναι ένα από τα σημεία της σημερινής κουβέντας. Θα πρέπει να επιδιώξουμε να τοποθετηθεί η κοινή βουλική απόφαση για τις επενδύσεις στον αγροτουρισμό. Η πρόταση του κ. Γεωργακόπουλου, όμως, που υποστηρίχθηκε από την κυρία Πολυζωγόπουλου, είναι σημαντική. Εμείς το έχουμε δει αυτό αλλού στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχουμε πάει. Όσοι έχουν πάει στην Κύπρο, ουσιαστικά ο αγροτουρισμός αναπτύσσεται σε ένα δίκτυο καταλυμάτων σε πολλά χωριά. Που στο ένα χωριό έχει ταβέρνα, στο άλλο χωριό έχει πισίνα, στο άλλο χωριό έχει τα ποδήλατα. Στο άλλο χωριό και έχουμε πάει και επενδυτές εδώ από το Leader και έχουμε επισκεφτεί αυτές τις επενδύσεις. Αυτή τη φορά όμως το θεσμικό πλαίσιο για τις τουριστικές επενδύσεις σε συνδυασμό με την κρίση που είχαμε δύο επενδύσεις οι οποίες δεν περπάταγαν. Ευτυχώς που δεν βάζαμε επενδύσεις σε τουριστικές και έτσι διασώθηκε το πρόγραμμά μας. Το Leader 2 και το Leader Plus έκανε πολλές υποδομές τουριστικές και εδώ. Και μάλλον μόνο η αγορά. Κύριε Σπύρο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το δίλεπτό σας. Το δίλεπτο, αν είναι δίλεπτο, να σταματήσω, γιατί ήδη το πήρα. Λοιπόν, θέλω να πω, επειδή μετά από 20 χρόνια, πρέπει να μάθω και λίγο ιστορία τομική. Λοιπόν, πριν 20 χρόνια, να μάθουμε, λέω γενικά. Καμάθηκε πιο εσείς εξειδικές μέρα, γιατί πιστεύω ότι το μάθηκε, δεν θα ξεχάσουμε. Πριν 20 χρόνια, λοιπόν, παιδιά, είχαμε όλη την φορά μαλλιά και μαύρα και ήμασταν, είχαμε βρεθεί εδώ πάνω εδώ στη Λίνη, το Λύκειο είχε τότε δημιουργηθεί το κτίριο και υπήρχε ηλικιακές τάξεις, χωρίς διευθυντή, χωρίς καθηγητές, απλώς κάποιες ηλικιακές τάξεις, ερχόντουσαν κάποιοι καθηγητές και διδάσκαμε. Λοιπόν, εκεί μαζευτήκαμε οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης και νομίσαμε ότι στην αρχή ότι θα φτιάξουμε κάποιο συνδεσμό περισσότερο. Τελικά του είπα κάποια στιγμή ότι είχα μια σχέση εταιρική με την Ελλάδα και μου λέγανε: παιδιά, δεν κάνουμε. Δεν κάνουμε συνδυασμό χίλια στρέμματα μία μερίδα. Το κάνει μια ανώνυμη εταιρεία και όποιο έχει το μαγαζί, το 50 στην ένα, είναι δικό το μαγαζί. Έτσι, σε αυτή τη γλώσσα που περισσότερο το καταλαβαίνω γιατί ο κόσμο που είχε έρθει τότε στο γυμνάσιο επάνω, όσοι είναι εδώ που έχουν ανεβάσει, το ξέρουν. Μάλλον τσιμπίδι πρέπει να ήταν γιατί ο Μαρίνο ήταν μικρό τότε. Άρα δηλαδή και ξεκινήσαμε από εκεί και δεν φανταζόμουν να κάναμε φανταστήκαμε ποτέ. Όλοι τότε που ξεκινήσαμε και φτιάξαμε την εταιρεία, ότι θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Είναι η τρίτη φορά που κάνουμε έναν απολογισμό και δεν το κάνουμε πολύ light τον απολογισμό. Δεν κάνουμε επικέντρωση σε αυτά που κάναμε. Γιατί εμείς έχουμε μια φιλοσοφία που κατά άλλους ξενείς, κατά άλλους είναι θετική, κατά άλλους είναι περίεργη. Εμείς θέλουμε καλό, λέει, εντάξει. Εμείς είμαστε καλύτεροι, θέλουμε ακόμα καλύτεροι. Πάμε στο κάλιστο και καμιά φορά λέμε υπάρχει και κάτι καλύτερο. Ρωτάμε τους ειδικούς, τους γλωσσολόγους, φιλολόγους κτλ. Δεν μας λένε. Θέλουμε όμως να καταλάβετε ότι την επόμενη φορά κρατήστε αυτό το εντυπάκι, θα ίσως να είμαστε λίγο καλύτεροι. Έχουμε πετύχει. Και θα δείτε στην πορεία που ανοίγει από τώρα και όσοι είναι επενδυτές μέχρι 31-12 μπορούν να εκπληκθούν. Άρα, να ξεπεράσουν. Οι έρχονται Χριστούγεννα συγγενείς. Όσοι όμως από πρώτη του μήνα όμως, έστω από 6 του μήνα μετά του σταυρού στη θάλασσα και στην Νέα και τελειώνω, πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται γιατί τον 6ο μήνα κυρίως το πρόγραμμα θα έχει ξεκινήσει. Όχι σε ανελειώνει οι επενδυτές στο έργο του. Οι επενδυτές θα έχουν αρχίσει πια να έχουν σκεφτεί και να έχουν καθορίσει το πλαίσιο που πρέπει να ενταχθούν. Γιατί όπως είπε ο Μάριο, τώρα έχουμε δύο διαφορές. Οι διαφορές είναι εξής. Ότι αν πήραμε 10 εκατομμύρια ευρώ, είπε για 20 εκατομμύρια. Εκτός και δεν θα είναι μέσα η Σπάρτη, το Ναύπλιο, η Αργολίδα και η Τρίπολη. Άρα δηλαδή όλες οι περιοχές 143.000 και 9.200
τετραγωνικά χιλιόμετρα, 9.000 τόσα μέτρα, είναι όλες οι περιοχές παρέμβαση. Αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε την περιοχή, πρέπει να κινητοποιηθούμε εμείς που είμαστε εδώ. Ο περίγυρός μας ο οικογενειακός, ο φιλικός, ο εργασιακός, να σου πούμε ότι κάτι γίνεται. Και εσύ χωράς. Εμείς μπορεί να έχουμε αποδείξει ότι όλοι μπορούν να χωρέσουν όταν ο άνθρωπος έρθει και μας επισκεφτεί, είτε το διευθυντή, είτε τα στελέχη που βλέπετε, έχουμε εμείς στελέχη. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι σαν ομάδα ποδοσφαιρική της Μπαρτσελόνας γύρω στα 20-22-25. Έτσι είναι τα στελέχη τα δικά μας, είναι νέοι άνθρωποι και τρέχουν μέρα νύχτα, δεν κουράζονται. Και ωραία κορίτσια έτσι. Και θέλω να πω στο τέλος αυτό που είπε ο Λάζαρος. Αυτό που είπε ο Λάζαρος, επειδή είχε πολλές σημειώσεις και τον έχω παρακολουθήσει στο αυτό που είπε και είναι επειδή είναι σεμνός. Και δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό αυτό. Επειδή όμως το ζητάμε πάρα πολύ καλά, αυτή η σύγκριση που έκανα στο Δημαρχείο της Πάρτης, τη λέω καλά. Θέλω καλά, Λάζαρε. Θέλω καλά. Και είπαν εκεί, δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Εμείς που ζήσαμε, φύγαμε και ξανήρθαμε και ζήσαμε περισσότερα χρόνια στην περιοχή μας, πραγματικά γνωρίσαμε πράγματα που νομίζω ότι δεν τα μαθαίναμε ποτέ. Και αυτό ήταν πολύ μικρό, γιατί τότε έκανε πολύ σοβαρή παρουσίαση με την έννοια ότι ήταν τελείως διαφορετικό, όχι επειδή αποδοθούμε το κοινό, ήταν συστοχευμένο. Και αν είχε ακουστεί, δυστυχώς, εγώ πήρα κάποια πράγματα, κάτι μήλους, κάτι ιστορίες εκεί στο Δήμο, κάτι πηγάνει, εκείνα να φτιάξαμε. Κάτι ξενοδοχεία παλιά καταλεγημένα, πήγαμε στο πλαίσιο αυτό, μας βοήθησε και τότε και η πολιτεία και το φτιάξαμε. Θέλω να πω όμως ότι αυτές τις παρεμβάσεις που έγιναν τότε, ίσως να είμαστε σε καλύτερη μοίρα πέρα από το Πάρνο και το ΠΑΧ και όλα τα προγράμματα, το ΕΣΠΑ κτλ. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Είναι πολύ σημαντική η παρέμβαση και η παρουσία του Σκουλιοφλόρων αυτά τα χρόνια. Έτσι, όταν τρεις προγραμματικές περιόδους είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος, των οποίων τα αποτελέσματα τα παρουσιάσαμε, τα γνωρίζουμε κλπ. Δεν χρειάζεται να αξιολογήσουμε τον πρόεδρο. Ακριβώς λέω, μιλάνε οι αριθμοί και τα αποτελέσματα. Και είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνει ο Σπύρος, γιατί μπορεί να φέρνει σε κάποιους ότι είναι μια εύκολη δουλειά, είναι ο πρόεδρος ο Σπύρος. Βάζοντας την έγκυρα χαρτιά και τις συζητήσεις και ο πρόεδρος προεδρεύει. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και δεν το λέω τώρα επειδή είναι μπροστά. Το να μπορείς να μεταφράσεις αυτές τις ορολογίες και αυτές τις διαδικασίες και η πράξη, λέξεις, παιδί μου, μπήκαν οι λέξεις και αυτό και εκείνο και η βίδ. Δηλαδή, αν πας σε ένα όργανο που παίρνει αποφάσεις, με μια λογική ας πούμε των εννιών που χρησιμοποιούν τα προγράμματα, το σκοπεύουν οι άνθρωποι αυτοί εδώ να σχολιεύουν. Δηλαδή, εδώ είναι, πρόκειται περί, μας λέει κάτι περίεργες κουβέντες και μας λέει στο τέλος να συμφωνήσουμε. Δηλαδή, εγώ τώρα που δεν το παίζω κανένα βαρύ τεχνοκράτη, όταν μπαίνω σε ένα, πώς να το πω, σε μια κουβέντα που αρχίζει ο άλλος με νέα άγνωστες λέξεις, λέω αυτός με κοροϊδεύει, με δουλεύει, έτσι. Γιατί είμαι υποχρεωμένος εγώ να ξέρω 10 αρτίλεκτα για να καταλάβω τι λέει, ας πούμε, δηλαδή, το βι, το πι, το όπως το λένε λοιπόν. Λοιπόν, αυτή η δουλειά λοιπόν που κάνει ο Σπύρος, του μεταφραστή όλων αυτών των Κινέζικων, ας πούμε, σε έναν λόγο. Εκλαϊκεύει την πληροφορία. Δημόσιο και πολιτικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω. Λοιπόν, να απαντήσω στο φίλο μου τον Δήμαρχο. Λοιπόν, θεωρώ ότι από τα σπουδαιότερα αποθέματα που διαθέτει η περιοχή είναι δύο. Ένα είναι το ζωντανό απόθεμα που εδώ θα παιχτεί το στίχημα αν περισσώσουμε κάτι, έχει σχέση με τον απόδημο που έχει καταγωγή και αναφορές. Αυτό πρέπει να το πεις από εδώ. Λοιπόν, στην περιοχή που υγείσαι. Και το δεύτερο, επειδή η τάση είναι στο διεθνές περιβάλλον και επίπεδο, στον χώρο του κρασιού, επειδή συμβαρεθήκαμε τα γνωστά, ας πούμε, 5-6 ποικιλίες και κάποιους τύπους κρασιών που τείνουν να γίνουν τυποποιημένα και το καινούριο αγοραστικό ενδιαφέρον στις ανεπτυγμένες αγορές είναι στην ιδιαιτερότητα. Λοιπόν, το εινοπαίδιο των μελετών είναι τελείως ανεξερεύνητο λόγω του ότι αναπτύχθηκε το Μοσχοβίλωρο η Μαντινία και αυτό έμεινε
Θεωρώ λοιπόν ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον, σου έχω υποσχεθεί. Έχω ήδη μιλήσει με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και μπορούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα αντίστοιχο που κάναμε στην περιοχή της Μονεβασιάς, να καταγράψουμε, να μελετήσουμε τις ποικιλίες, τις σπάνιες που σίγουρα θα υπάρχουν και να μελετήσουμε το υηνικό δυναμικό αυτών των ποικιλιών. Δηλαδή ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο θα αποδειχθεί σπουδαίο σε βάθος χρόνου. Όπως πιστεύω και η ιστορία το να αγγίξουμε αυτό το θέμα, γιατί το στίχημα είναι εάν μπορούμε να περισσώσουμε κάτι από αυτό, γιατί επειδή και εμένα η καταγωγή μου είναι από εκεί και ξέρω τι υλικό και τι ανθρώπινο δυναμικό και πώς μπορεί να συνεισφέρει, θα είναι πολύ σπουδαία να τα τρέξετε. Νομίζω ότι είναι στις... Μην τάξεις σε Άγιο Κερί και σε παιδί πουλούρι. Καλά, είναι γνωστό παιδί. Είναι γνωστό ότι ο Σπύρης σε γνωστή ρίση ότι όλοι είμαστε αρκάδες, αυτός όμως πράγματι είναι, είναι από το παλαιοχώρι η ρίζα που είναι δραστηριοποιείται στην περιοχή. Στο σημείο αυτό, θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο που βρίσκεται δίπλα μου, είναι λίγο κουρασμένος βέβαια γιατί παρακολουθεί αυτό το εξοδοτικό τρίγωνο. Είναι ο Γιώργος Κατσούβης, είναι γεωπόνος στη Διευθυντική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος επιβλέπει τη δουλειά μας όλα αυτά τα χρόνια και παρακολουθεί αυτή είναι η δουλειά και η αρμοδιότητά του, το τοπικό μας πρόγραμμα. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι κάποιος ο οποίος να μιλάμε ακόμα κινέζικα, όπως ανέφερα προηγουμένως, και να μου λέει όλες αυτές τις άγνωστες λέξεις. Και αυτός κανονικά το μεσημέρι να σχολάει, όπως χιλιάδες δημοσιοπαλλήλοι σχολάνε το μεσημέρι, και σου λέει αυτό θα το δούμε τη Δευτέρα. Δευτέρα όμως λείπει. Λέει, συγγνώμη, δεν μου είπατε τη Δευτέρα, δεν κάνετε πρόβλημα. Ναι, λέει, αλλά εγώ είπα, τι θα σου κάνω. Μα αφού μου είπε τη Δευτέρα, λέει το τι έγινε και δεν έγινε. Δεν έχει να κάνει με του παλιού, έτσι. Αυτό έχει να κάνει με τον καθένα. Σου δίνει κάποιο μια δουλειά και στο ιδιωτικό τομέα πολλές φορές σου λέει από Δευτέρα. Αλλά ξέρει αυτό ότι Δευτέρα μπορεί να λείψει, αλλά σε το ξέρει και τη Δευτέρα περιμένει. Λοιπόν, πολύ ωραία τα είπαν οι μηχανικοί αρχιτέκτες. Εγώ συμπαθώ πολύ τις άλλες ειδικότητες. Γιατί λένε πράγματα που δεν τα ξέρω. Αγαπάω όμως τους συναδέλφους μου. Λοιπόν, επειδή είναι και ο Πόνος και επειδή είναι και από Αγρίνιο, ας πούμε, δεν είναι από την Φυσιά, να έχει άλλες άγνωστες λέξεις στο κεφάλι του, μεγάλωσε δηλαδή στην αγροτική οικονομία. Τον ευχαριστώ που, για όλη τη συνεργασία που είχαμε αυτά τα 7 χρόνια. Τον ευχαριστώ και που είναι μαζί μας και οφείλουμε να του δώσουμε τον λόγο μαζί με τον ευχαριστώ μας. Ευχαριστώ πολύ τον Μαρίνο. Παρόλο που είμαι λίγο αδιάθετος, αλλά ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια, γιατί όπως είπε και ο Μαρίνος, συνεργαζόμαστε μαζί τα τελευταία χρόνια στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Και για μένα ήταν πολύ σημαντικά αυτά τα χρόνια, γιατί παρόλο που είμαι στο Υπουργείο 15 χρόνια, το δύο δεν το ήξερα. Εδώ είμαστε άλλα πολλά. Γνώρισα το Λίτερ στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ουσιαστικά μέσα από τις ομάδες με τις οποίες συνεργάστηκα. Και δεν σας κρύβω ότι αυτή που πραγματικά ξεχώρισα σαν ομάδα ήταν η ομάδα του Πάρνωνα. Γιατί η ομάδα του Πάρνωνα είναι πραγματικά αυτό που λέμε Λίτερ. Δηλαδή, άμα την αναλύσετε, από εκεί πάνω που την αναλύουμε εμείς, σφαιρικά, θα δείτε ότι τηρεί όλες τις προϋποθέσεις να θεωρηθεί μια πάρα πάρα πολύ επιτυχημένη ομάδα τοπικής δράσης. Είναι σε μια περιοχή, είναι στην άκρη της Ελλάδος. Εμείς και στο Υπουργείο, ειδικά εγώ που εμπλέκομαι και με τα δημόσια έργα, ένα άλλο μεγάλο φορτίο και αμαρτία, είχα την υποχρέωση, τέλος πάντων, να έχω μια πλήρη υποπτία όλου του δημοτικού χώρου, βασικά μέσω των Δήμων. Ο Πάνος λοιπόν είναι σε μια άκρη εδώ της Ελλάδος, η οποία έχει πολλαπλή προστιθέμενη αξία, μεν, αλλά δεν υπάρχει κάτι το οποίο να ξεχωρίζει, να πεις ότι έχει πολύ ισχυρό τουρισμό, ας πούμε, να έχει μια... Είναι μια δυναμική περιοχή, όπως άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Αν σκεφτούμε λίγο, θα καταλάβουμε. Δεν σας λέω. Παρ' όλα αυτά, τα κατάφερε πάρα πολύ καλά σε αυτήν την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Και αυτό οφείλεται βασικά στους ανθρώπους που πάνε. Τους οποίους οφείλουμε να ευχαριστήσουν. Εγώ προσωπικά. Γιατί όπως είπα, μέσα από την οδηγή του πάρουμε βασικά, γνώρισα το Λίτερ πώς λειτουργεί, τις αρχές του.
πώς θα πρέπει να λειτουργεί και πώς λειτουργεί στην πράξη, πράγματι δηλαδή. Και τον ευχαριστώ γιατί. Γιατί τέθηκε ένα στοίχημα κάποια στιγμή. Γιατί το πρόγραμμα δεν πήγαινε καλά. Και έπρεπε να στηρίξουμε κάποιες ομάδες. Όπως είπε ο Μαρίνος, το πρόγραμμα από 6 εκατομμύρια πήγε πολύ. Και αυτό το πολύ πήγε γιατί και εγώ, ας πούμε, σαν εισηγητής, έβαλα ένα μικρό λιθαράκι. Την εισήγησή μου, την υπογραφή μου. Και αυτό ήταν μια ευθύνη, ήταν ένα ρίσκο. Πιστεύω ότι ο Πάρνας πρωτίστως τα κατάφερε και μαζί με τον Πάρνα τα κατάφερα κι εγώ. Πώς τα κατάφερε? Τα κατάφερε γιατί έχει μια πάρα πολύ δυνατό τρίγωνο καταρχήν, με γενικό διευθυντή, έναν πρόεδρο Κουτουδού, τον Σπύρο, τον Φλόρο, πολύ έμπειρο. Ο πρώην πρόεδρος της εταιρείας, ο Βασίλης Σουσαλάκος, αλλά και ο Μπάπης, ο καινούργιος πρόεδρος της εταιρείας, που ελπίζω και το εύχομαι πραγματικά να κάνει την ίδια αλλά και καλύτερη πορεία σαν πρόεδρος της εταιρείας. Από εκεί και πέρα έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό νεανικό δυναμικό που έφτασε τα 25 άτομα, όπου το λέω δηλαδή ότι εκεί στην άκρη της Ελλάδας, το λέω πάντα αυτό για το Λονίδιο, υπάρχει μια εταιρεία με 25 άτομα, είναι τρομερό. Δεν μπορώ δηλαδή να το... Συγκρίνεται με πολύ πιο δυναμικότερες περιοχές, και θα αναφέρω μία και δύο και τρεις, το Ηράκλειο, ας πούμε, Κρήτη. Έχει μια αντίστοιχη δυναμικότητα και πορεία στο πρόγραμμα, ναι. Τι είναι το Λεωνίδιο, τι είναι η περιοχή, αν εξαιρέσουμε τη Μονεβασιά, σε σχέση με το Ηράκλειο της Κρήτης. Αναφέρω κάποια πράγματα για να αντιληφθείτε το μέγεθος, την ποιότητα, το βάθος, τη δουλειά που κάνει ο Παρνής. Εάν το λοιπόν το πάρουμε, αυτό σας το καταθέτω με την έννοια ότι αυτά τα 5 χρόνια το ζω καθημερινά. Γιατί καθημερινά μιλάμε. Πού είναι το ένα έργο, πού είναι το ένα αίτημα, τι κάνατε, τι ράνατε, τι φτιάχνετε, τι δίνετε. Είναι έξω συνέχεια. Αναζήτησαν επενδυτές. Στήριξαν επενδυτές. Εμψύχωσαν επενδυτές. Αυτή είναι η δουλειά της ανεξέλιξης. Πέραν του στρατηγικού σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός καλός, κάποια στιγμή τον καταλήγουν το σχεδιασμό. Αλλά δεν πάει τίποτα στο αυτόματο. Δουλέψανε λοιπόν επί της ουσίας. Δουλέψανε πέραν από την ουσία και τυπικά. Αυτό σας το λέω γιατί ουσιαστικά υποπτεύω την κατάσταση, τα χαρτιά δηλαδή. Μεγάλο κομμάτι και αυτό διαχειριστικά. Πρέπει να γίνει και αυτό όμως, γιατί δυστυχώς το πλαίσιο, τα κοινωνικά πλαίσια στήριξης είναι ένα πολύ αυστηρό διαχειριστικό πλαίσιο ελέγχου που πρέπει να τηρηθεί. Που δεν το αντιλαμβάνεται ούτε καν ο πρόεδρος του ΤΟΥΔΟΥ, πόσο μάλλον ως επενδυτής. Σου λέει, πάμε. Όχι αυτός ο πρωτοτάτης. Όχι αυτή η δημαρχία, η δημαρχία. Η ουσιαστική του συμβολή και στην λειτουργία της εταιρείας, αλλά και στην υλοποίηση των έργων. Κρίμα που έφυγε ο κ. Στοιχείς. Είναι βέβαια εδώ ο δήμαρχος της Νότιας Κοινωνίας που έκανε περίπου τον ίδιο αριθμό έργων. Γιατί το θέλω όχι μόνο ποσοτικά και ποιοτικά. Άλλωστε τα έργα δυστυχώς τα δικά μας δεν είναι μεγάλα σε προϋπολογισμό για να πεις ότι θα γίνει καμία σημαντική παρέμβαση. Όμως έστω και τα μικρά έργα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Και αν όποιοι από εσάς έχετε περιδιαβεί την ελληνική ύπαιθρο, αξίζει να κάνω μια παρένθεση. Θέλω να το πω αυτό, το λέω σε ιδιωτικές κουβέντες, ας το πω μια φορά και δημόσια. Πριν 20 χρόνια, όπως ταξίδευε την Ελληνική Ελλάδα, δεν έβρισκε να φάει, ούτε να μείνει πουθενά. Αυτό που άλλαξε την ενδοχώρια της Ελλάδας είναι προγράμματα σαν το Leader. Μικρές παρεμβάσεις και τον Άξονα 3, παλιότερα το ΟΠΑ, οι οποίοι δημιούργησαν καταρχήν μικρές υποδομές, μια πλατεία να σταθεί κάποιος, ένα πεζοδρόμιο, ένα φωτισμό. Ακολούθησαν οι μικρές πρώτες επενδύσεις, οι μπροστάριδες,
Κάποιοι ακολούθησαν μετά και δημιουργήθηκε όλο αυτό το δίκτυο των υποδομών που αυτή τη στιγμή υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι και ο Δήμος Μονεβασιάς και ο Δήμος Νότιας Κοινωνίας και Βόρειας Κοινωνίας πρωτοστάτησαν και ενδιαφέρθηκαν για τέρια τους και τους ευχαριστώ. Γιατί όπως προείπα, υπήρξαν προτάσεις από πάρα πολλούς Δήμους ανά την Ελλάδα, τις οποίες τις αποδεχθήκαμε σαν υπηρεσία, τις στηρίξαμε. Αλλά δεν είχαμε πάντα την ίδια ανταπόκριση ό,τι αφορά την οριμότητα των έργων, την ταχύτητα στην υλοποίησή τους. Γιατί δυστυχώς δεν αρκεί μόνο να εντάσσουμε ένα έργο και να λέμε το πήραμε, θα πρέπει να το βγάζουμε και εις πέρας. Άρα, άλλο ένα λοιπόν βασικό συστατικό για την επιτυχία του πάνω είναι η σύσταση του μετοχικού του κεφαλαίου και οι ίδιοι οι δήμαρχοι, τους οποίους τους γνώριζα όλους, με εξαίρεση του κ. Τυχήνη που γνώρισα απόψε και χθες. Γεια σα, στη συνάντηση που κάναμε πριν. Άρα λοιπόν, τα βασικά συστατικά για την. Για μια επιτυχία οι τρία υπάρχουν και πιστεύω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ καλά σε μια περιοχή όπως εδώ πάνω μας, όπου οι μεγάλες επιχειρήσεις, ή μάλλον όχι οι μεγάλες, οι μεσαίες επιχειρήσεις με την έννοια του κανονισμού πάνω από 10 εκατομμύρια είναι πάρα πολύ λίγες. Χθες το είπε νομίζω ο Κανελόπουλος. Αυτές δεν έχουν ανάγκη τον πάνω μας. Έχουν δικούς τους συμβούλους, έχουν έτσι, έχουν αλλιώς. Τι γίνεται όμως με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις μέχρι 2 εκατομμύρια τζίρο, είναι δυνάμειές του. Πού θα βρουν έναν άνθρωπο να, έστω, να κάνουμε μια κουβέντα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Από το μηδέν. Μέσα από το καφενείο. Ένας νέος 25 χρονών ή έχει ένα όραμα ή του δημιουργεί ο Πάρνας ένα όραμα. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Άντε και δημιουργεί και την εταιρεία. Από εκεί πέρα τι γίνεται. Πάω σε ένα άλλο κομμάτι. Τώρα ξαφνικά τα σκέφτομαι ένα σημαντικό. Νομίζω ότι είπες, Μαρίνο, ότι οι τουριστικές οικονομίες έχουν δημιουργήσει. Όχι, καταλάβει. Είναι απλώς κάποιες δημιουργίες. Σήμερα πήγαμε σε ένα τυποποιητήριο κλπ. Μπήκε στο πρόγραμμα. Και εν ώψη και του σχεδιασμού του κοινού προγράμματος, είναι ένα ζητούμενο που πρέπει να δείτε κι εσείς, αφού είχαμε 28-30 μεταποιητικές προτάσεις. Οι μισές, μισές. Έχει παρατηρηθεί, γιατί εκεί στην Αθήνα διαβάζουμε ένα έγγραφο, κάνουμε μια μελέτη, ότι πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις μπαίνουν στα σούπερ μάρκετ, σαν οι μπράντες τους μπαίνουν στα ράφια, αλλά μετά από ένα-δύο χρόνια βγαίνουν. Δεν στέκουν. Τι θέλω να πω, ότι στον καινούργιο συσχεδιασμό, που καθόμουν εκεί και άκουγα, είμαι πολύ ευχαριστημένο, γιατί είμαι υποχρεωμένο να κατέβασω καμία ιδέα για την δικιά σας υπόθεση αποκλειστικά. Αντιλαμβάνομαι, το λέω αυτό με την έννοια της ευθύνης. Υπάρχει μια ευθύνη που έρχεται. Πρέπει να σχεδιάσετε λίγο πρόγραμμα. Έλεγε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνουν και άλλες ενέργειες. Κάπου άκουσα κάποιον να μιλάει. Μάλλον, το Δήμαρχο. Κρίμα που δεν είναι εδώ. Φοβάται. Ναι, φοβάται. Δεν φοβάται καθόλου. Γιατί υπάρχει ένας μεγάλος φόβος αυτές οι 30 μεταπληκτικές επιχειρήσεις πραγματικά να δημιουργήσουν ένα προϊόν και κάποια στιγμή να μην το κάνουν. Οι αγορές του εξωτερικού είναι πάρα πολύ δύσκολες αγορές. Αν νομίζουν κάποιοι, με κάτι με την καλή ότι επειδή φτιάξαμε ένα προϊόν, φτιάξαμε πραγματικά ένα ωραίο κόνσεπτ, λέω. Ο Ηρακλής πίνει λάδι, δεν ξέρω τι γίνεται δυνατός. Τέλειωσε. Εισαγούμε να το πουλήσουμε έξω έτσι εύκολα, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές αγορές. Ας πούμε η μεγάλη αγορά στην Γερμανία. Κυριαρχείται από δύο λυσίδες, το Lidl και το Aldi, τα οποία τα περιθώρια κέρδους για τα προϊόντα τροφίμων είναι ελάχιστα. Μπορούμε να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε και παρέμβαση. Και να θέλουμε δεν μπορούμε, γιατί έχουμε αυξημένο κόστος παραγωγής. Λόγω των άλλων διαθελικών προβλημάτων που εντάξει, το κόστος γίνεται είναι μια ιστορία. Άρα αντικειμενικά θα πρέπει, πέρα από το να στοχεύσουμε σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, θα πρέπει για να δημιουργηθεί αυτή η προστιθέμενη αξία να δημιουργηθεί ένα κόνσεπτ τόσο ισχυρό που δεν αρκεί ένας μεμονωμένος μικρός επιχειρηματίας που δημιουργήσει. Πρέπει να το δημιουργήσουν συνέργειες επιχειρηματιών, δίκτυα. Δεν μπορεί ένας μικρός επιχειρηματίας που ξεκινάει τώρα να μπορέσει να σταθεί και να παράξει και να επικοινωνήσει και να μεταδώσει μια πληροφορία για να πουλήσει ένα προϊόν 50 ευρώ.
μια άλλη ενέργεια. Θα πρέπει να τα δείτε αυτά λίγο, πολύ σημαντικά. Είναι όρεμες συνθήκες, γιατί πλέον υπάρχουν. Υπάρχει η πρώτη ύλη, η πρώτη ύλη πάνε το προϊόν. Δεν εννοώ το προϊόν η ελιά στο χωράφι, η ελιά στο κουτάλι, η ελιά στο βαζάκι. Προβολή και όχι μόνο. Δεν μπορείς από μόνος σου, δηλαδή κάποια στιγμή παρατηρούσα ότι η περιφέρεια δημιουργώνανε, ξέρω εγώ, στις Ιάλιες, στην Ανούκα, σε εκθέσεις. Καλούσαν τους μικρούς παραγωγούς να εκθέσουν τα προϊόντα τους. Από μόνοι τους. Θέλει... Τώρα... Σύνταμα αδιάθετος. Έβαλες εδώ... Τώρα συνήθως. Τώρα συνήθως. Δεν βλέπεις. Πάμε μια χαρά. Εν πάση περιπτώσει, το ανέφερα ως έτσι να... Θα πάρω και εγώ ένα λιθαρίσιο ότι αφορά το σχεδιασμό του μελλοντικού. Θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ ώρα. Καλά και θα παρενέβεις. Αυτά. Εγώ εύχομαι να πω για το καινούργιο πρόγραμμα ότι και προσωπική μου, αν θέλετε, πως και προσωπικός στόχος, ο οποίος συναντάει και το στόχο του Γενικού Γραμματέα, είναι να δημιουργηθεί ένα καινούργιο πρόγραμμα το οποίο θα έχει πολλούς βαθμούς ελευθερίας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του από τις ομάδες κοινωνικής δράσης. Έχουν καταγραφεί όλα τα παράπονα, όλα τα προβλήματα. Εγώ τουλάχιστον δεν αισθάνομαι τον εαυτό μου ως αυτό που τη δουλειά που κάνω εκεί ως ελεγκτικό μηχανισμό. Τον αισθάνομαι ως συμβουλευτικό απέναντι σε αυτό. Όχι μόνο του παρόνα, όλου του συνεργάτε. Έτσι πρέπει να είναι. Δικό σας είναι το πρόγραμμα, κάντε αυτό που προβληματικά νομίζετε για να αναπτύξετε την περιοχή σας. Ζητήστε ό,τι θέλετε, αν αυτό δεν γίνεται με τον τρόπο που το θέλετε εσείς, θα σας πω εγώ να το κάνετε με διαφορετικό τρόπο. Για να είναι σύνομο, νόμιμο και να τηρούμε και τα πλαίσια τα κανονιστικά. Αυτό είναι το σχόλιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όλους και όσους ήσασταν απόψε εδώ, αλλά κυρίως όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη διαδρομή για την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος. Έχει να κάνει με τα στελέχη της εταιρείας, πάνω απ' όλα με τους ανθρώπους που δουλεύω κάθε μέρα μαζί και πιστέψτε, η δουλειά εκεί είναι και εκεί βγαίνει, με τη διοίκηση, με την Επιτροπή Διαχείρισης, εδώ και η κυρία Δεντάτη. Που είναι μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης, θα πρέπει και ο κ. Παγαρίτης, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής, απεμπεριμενητήριο, με τους συμβούλους, όλους τους συνεργάτες που συμμετείχαν ο καθένας με τη δική του τεχνογνωσία σε αυτή τη δουλειά, με τους επενδυτές φυσικά, που ήταν αυτοί που υλοποίησαν τα προγράμματα, με τους συμβούλους των επενδυτών, μηχανικούς και άλλους, γιατί όλοι σε αυτή τη δουλειά είναι απαραίτητοι. Και όπως είπε χθες, εγώ κράτησα τη χθεσινή πρωινή κουβέντα, και εδώ κλείνω. Τον συνάδελφο, τον διευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, τον Κώστατο Βαρζακάκο, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική εισήγηση στην πρωινή συνεδρίαση για το πώς θα έπρεπε να δουλεύουν κάποια πράγματα. Ένα απλόδαπο. Λέει, άδε έγγραφο, λέει να το στείλουμε εκεί. Το στέλνει ο ανάδοχος στο Δήμο. Ο Δήμος το στέλνει στον Πάρονα και πάνω στο Υπουργείο. Φανταστείτε ένα χαρτί από 10 σελίδες αμέσως ή 50 σελίδες. Και αποθηκεύει ο ένας, αποθηκεύει. Και είπε κάτι απλό. Μία αναζήτηση στον γράφο σε ένα σερβερ που είναι στο Καναδά, έτσι, στην Αμερική. Όχι εδώ, να πούμε ότι έπεσε ο σερβερ, κόπηκε το ρεύμα. Δηλαδή, σε μία web εφαρμογή, με ένα κωδικό να μπαίνει ενδιαφερόμενοι, μία φορά το χαρτί πάει. Που είναι, του λες λοιπόν του Γιώργου, του στέλνει πάνω μία link. Τι έχουμε από τη Σπίδη, την άδεια. Η άδεια του Σπίδη βγήκε επιτέλους μετά από 3 χρόνια. Τακ, αναρτήθηκε, πήρε το κωδικό της. Αυτό λοιπόν. Το είπα στον Κώστα γιατί είναι μια εφαρμογή ενός ανθρώπου πάλι από τη διοίκηση. Είναι σπουδαία δουλειά στο δημόσιο. Αν το δημόσιο είχε τους όρους να απελευθερωθούν οι ανθρώποι που δουλεύουν, και αν ήταν ένα σπίτι του και αριστάνε τα λεφτά, θα ήταν πολύ. Μιλάμε η αποδοτικότητα θα ανέβαινε, ναι, να μην αγωνιστεί κανείς. Όσοι δεν μπορούν να φύγουν. Λοιπόν, και να μείνουν αυτοί που θέλουν να δουλέψουν. Αλλά να παίρνουν ένα βραβείο. Όχι χρήματα. Βραβείο, δηλαδή είναι εκεί ο υπάλληλος που εργάζεται και το φέρνει. Δεν είναι πλάτη που του λοιπόν, σπουδαία δουλειά λοιπόν. Εγώ είπα ότι στο leader το δικό μα, οι Δήμοι που θα υποβάλουν σε εμά προτάσει, θα τι υποβάλουν με τον τρόπο αυτό που θα υιοθετήσουμε εμεί με αυτό το πληροφοριακό σύστημα. Όποιοι λοιπόν δεν μπορούν να μπουν και να πειθαρχήσουν σε αυτή τη διαδικασία, σημαίνει ότι δεν αποδέχονται το πλαίσιο όπω είπε ο Γιώργο, άρα δεν θα φέρουν εργά.
δεν θα μπορέσουμε, φέρνει. Λοιπόν, είπε όμως σε κάτι άλλο, Κώστας, και τελειώνω. Λέει, η εμπειρία μου 15 χρόνια στο δημόσιο, στην παρατήρηση έργου, που είναι δύσκολο πράγμα. Εργολάβη, διαχειριστικές αρχές, δύσκολα πράγματα τα δημόσια έργα. Αν λέει λοιπόν, με την υπογραφή της σύμβασης, καθόταν στο τραπέζι, με κρασί, με ένα ποτήρι κρασί, ένα ποτήρι δεν είναι πριν, ο υπάλληλος διαχειριστικής αρχής, ο διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας, ο εργολάβος. Ο αστυνομικός σας πάει μέσα. Παρότι είπε η Μαρίνα σήμερα μου είπε να πράξουμε ο εργολάβος, όχι, γενικά οι εργολάβοι έχουν μια κακία. Κακός, κάνω λάθος μαζί, το παίρνω πίσω. Και οι εργολάβοι λοιπόν που κάνουν τα έργα μας, αν κάτσουμε λέει να ξεκινήσουμε στο τραπέζι, να πιούμε ένα ποτήρι κρασί, τουλάχιστον θα ξέρουμε με ποιον τσακωνόμαστε όταν τσακωνόμαστε το τηλέφωνο, με ποιον διαφωνούμε, δηλαδή θα βλέπουμε εκείνη τη στιγμή το πρόσωπό του, παιδί μου, γιατί θα έχουμε κάτσει 2 ώρες μαζί και τουλάχιστον θα μπορούμε να αξιολογήσουμε αν έχει νόημα να συζητάμε ή στην καλύτερη περίπτωση σίγουρα θα διευκολυνθεί η δουλειά μας. Γι' αυτό λοιπόν όλοι εμείς θα πάμε τώρα στον Δημότσι για να πιούμε κρασί, όχι ένα ποτήρι, φαντάζομαι κάτι περισσότερο και να συνεχίσουμε εκεί την κουβέντα μας. Σας ευχαριστούμε όλους για όλα αυτά που κάναμε σήμερα.